σήμερα, η μέρα είναι διάστη, 14 Ιουνίου 2012 και ώρα 9 το βράδυ. Βρισκόμαστε σε ένα έκτακτο κοινωνικό συμβούλιο και με τον έλεγχο της απαρτίας από τη Δημοτική Σύμβουλη, η κυρία Τζίμα Φούρκα Δήμητρα, κύριος Λίκας Γιώργος, κύριος Τρίσος Ηλίας, κύριος Μούτσιος Χρήστος και κύριος Πανταζής Γιώργος. Αφού υπάρχει νόμιμη απαρτία, ξεκινάει η συνεδρίαση. Η κυρία Δήμαρχος έχει το λόγο. Καλησπέρα. Συγγνώμη, πριν τη συνεδρίαση μπορούμε να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις εκτός του θέματος. Καθώς να το γνωρίζετε, δεν ξέρω με τον πρόεδρο του Τίνου, αν θέλετε να δώσει πρόβλημα για να το θέσω. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, δηλαδή, για το αφορά το ΔΕΠ Παναδοχιάς. Γιατί τώρα με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν, όλος ο κόσμος είναι ανήσυχος, γιατί δεν βγαίνει και μου λένε ότι κολλάει η λειτουργία του ΔΕΠ στα χρήματα τα οποία χρωστάει ο Δήμος, έτσι δεν είναι έξω τώρα, ότι ο Δήμος δεν έχει πληρώσει τα χρήματα στο ΔΟΕΠ για να μπορέσει να δώσει την προκαταβολή για να ξεκινήσει και δεν έχει Πρόεδρε, για να το κλείσουμε το θέμα, γιατί είναι αλήθεια ότι το θέμα των αγροτών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εξάλλου ο Δήμος μας είναι κατά κύριο λόγο υγειοκτηνοτροφικός. Το πρόβλημα του ΔΟΕΠ το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Κύριε Παπά, θα ενημερώσω το Σώμα ότι το θέμα των χρημάτων, το οποίο ποτέ δεν έχει δοθεί τόσο γρήγορα στον ΔΟΕΠ, είναι δρομολογημένο. Εύχομαι και ελπίζω το πρόβλημα του ΔΟΕΠ να ληφθεί με τα χρήματα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι εκτός από το Δήμο δεν θα πληρώσει και οι ίδιοι οι αγρότες, προκειμένου το ΔΟΕΠ να μπει σε λειτουργία. Τα χρήματα εξάλλου του Δήμου είναι μόνο 17.000 ευρώ, για τις οποίες έχει δοθεί εντολή να γίνει η διαδικασία ενταματοποίησης. Ποτέ άλλοτε τόσο σύντομα, καμία χρονιά, ο Δήμος δεν πει, ο ΔΟΕΠ δεν έπαιρνε τα χρήματα από το Δήμο ή από τους Δήμους. Σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ να καθησυχάσω τους αγρότες ότι όσον αφορά το δικό μας κομμάτι, ο Δήμος άμεσα και έγκαιρα αντιμετωπίζει το ζήτημα. Ξαναλέω, εύχομαι και ελπίζω με αυτόν τον τρόπο, με 17.000 ευρώ, να λύσουν το πρόβλημά τους και να ξεκινήσει άμεσα η ιατρευτική περίοδος, εφόσον αυτό σημαίνει ότι τόσα μόνο τους λύνουν. Κύριε Δήμαρχε, πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα, ότι αν το νερό δεν πει άμεσα αυτή την εβδομάδα μέχρι την Κυριακή, Δευτέρα το πολύ στον κάμπο, η παραγωγή, οι γεωργοί που έχουν σπίτι τα παράθυρα θα καταστραφούν. Και δεν μπορεί να λέμε έξω ότι κολλάμε στο Δήμο. Δεν μας δίνει ο Δήμος να πει να δώσει την προκαταβολή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουν δίκιο που λένε ότι δεν έχει πληρώσει ο Δήμος. Ο καθένας μπορεί να λέει, κύριε Παπά, ό,τι θέλει. Αυτό λέτε, δεν θα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και εμένα κάθε μέρα μου έρχονται και μου είπαν εκείνο μου είπαν το άλλο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξαναλέω ότι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο ΔΟΕΠ, κύριε, πάνω από το λέω, χρωστάει πολύ περισσότερα χρήματα. Έρχομαι και ελπίζουμε τα λεφτά που πάμε μέσα από το ΔΟΕΠ. Πέρυσι, μέσα σε μία μέρα, ενταματοποιήθηκε το ποσό και το πήραμε αμέσως την ίδια μέρα έγινε επιταγή. Θεωρώ ότι αυτό τώρα είναι για να λέμε κουβέντες. Έρχομαι και ελπίζω το θέμα την αντιπίκη. Σας παρακαλώ πολύ, γιατί κληθήκαμε εδώ για ένα συγκεκριμένο θέμα. Να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, αφού σας είπα ότι το θέμα δρομολογήθηκε από πλευράς Δήμου. Κλείνω λέγοντας, εύχομαι και ελπίζω να ξεκινήσει να δέρεται ο κάμπος, επειδή τους λείπουν τα λεφτά του Δήμου. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ, εκτάκτως, για ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό. Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στους δημοτικούς συμβούλους ήταν ως ενημέρωση, κύριε Πρόεδρε. Ζητάω από το Σώμα, εκτός από ενημέρωση, να γίνει και λήψη απόφασης, γιατί εντωμεταξύ, ακόμα, επειδή τα γεγονότα επιθέτουν σε αυτού τρέχουν λεπτό με λεπτό, πρέπει ξεκινάει δεδομένα και παρακαλώ πάρα πολύ να υπάρχει και μια απόφαση η οποία θα εκφράζει τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου. Μιας και μιλάμε για το θέμα που προέκυψε κατόπιν αίτησης του Δήμου Φιλιατών, του Δήμου Μενίτζας και στη συνέχεια του Δήμου Φιλιατών για εναπόθεση στους κουτιών της πρώτης διαχειριστικής ενότητας στον κοιτά Καρπιναρίου, που είναι ο κοιτά της δεύτερης διαχειριστικής ενότητας. Και παρακαλώ πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση να γίνει.
συζήτηση, έτσι ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει και μία απόφαση για, για συγκεκριμένη στάση και θέση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, νομίζω ότι οι κύριοι γνωρίζετε τι ακριβώς είναι που συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, επειδή από την προηγούμενη Δευτέρα, σήμερα είναι Πέμπτη, όχι Δευτέρα που μας πέρασε, την προηγούμενη Δευτέρα συνέβησαν μία σειρά εκτάκτων γεγονότων. Θα μου επιτρέψετε το εκτάκτο να το βάλω σε εισαγωγικά, που έχει να κάνει με την διαχείριση γενικά και την εναπόθεση των αποβλήτων στην Ήπειρο. Επειδή έχουμε συζητήσει επανειλημμένα τον 1,5 χρόνο τη Νέα Δημοτική Αρχή για το θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων και εξαιτία του εργοστασίου διαλογή που θα γίνει τελικά στο Δήμο Δοδόνης, αλλά και εξαιτία των προβλημάτων που προέκυψαν από την υποεκπροσώπηση του Δήμου Σουλίου στο φόσδο του Καλαμαρίου. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, έχουμε πει και είναι απόλυτα, από όλους κατανοητό και απόλυτα τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω του ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων πάντα αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και όχι συνολικά. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, είτε στην Ήπειρο και αν θέλουμε να το επεκτείνουμε περισσότερο και στην Ελλάδα γενικότερα. Επίσης, όσον αφορά το θέμα του περιφερειακού σχεδιασμού, μιλάμε για ένα περιφερειακό σχεδιασμό πάλι ο οποίος και επισήμαι και από ό,τι φαίνεται χρειαζόταν και τροποποίηση και επικοινωνίηση γιατί υπάρχουν και υπήρχαν νέα δεδομένα. Φαίνεται ότι και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση όταν είναι να βάλουν το δάχτυλο στον τύπο των ήλων εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα και γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε ολοκληρωτικές λύσεις. Την Δευτέρα, τη μέρα του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, υπήρχε μία προφορική παράκληση, εξωγωέκηση, απέτηση του Δήμου Μητονίτσας, ότι κατόπιν έλλειψη συνεννόησης με τον εργολάβο, που ο οποίος διαχειρίζεται το Χιτά Κορίτιανης, ο Χιτά Κορίτιανης κλείνει την Τρίτη. Δηλαδή, η Δευτέρα μέρα του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα το βράδυ προέκυψε θέμα κλεισίματος της Κορίνθιας. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο εργολάβος απειλούσε το Δήμο Κουρκουμανίτσας. Δεν ξέρω γιατί δεν απειλούσε τον πρόεδρο του Φρόσδου και απειλούσε το Δήμο Κουρκουμανίτσας, θα έχουν κενό γνώσεις, ότι αύριο κλείνουμε. Δεν γίνεται καμία επέκταση, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Την Τρίτη το πρωί, ο πρόεδρος του Φόσδο, ο κ. Λιόλιος, ο Δήμαρχος Πάργας, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πρέπει και Πάργα, έχουν την πλειοψηφία, έχουν την προεδρία στο Φόσδο Καρδημαρίου. Λοιπόν, ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι υπήρχε ένα έγγραφο του Δήμου Μανίτσας, ο οποίος ζητούσε εγκατάσταση, εναπόθεση των σκουπιδιών της Μανίτσας στο Χιτά Καρδημαρίου. Βέβαια, η αντίδραση δικιά μας ήταν άμεση, με το σκεπτικό ότι δεν αντιλαμβανόμασταν από πού προέρχεται μία νυχτή να σταματήσει να λειτουργεί μία άλλη υποδομή τοποθέτησης εναπόθεσης απορριμμάτων. Και μετά από πολλά και διάφορα, το μόνιμη εναπόθεση εκείνη τη χρονική στιγμή, επειδή τέθηκε και θέμα νομιμότητας, έγινε εναπόθεση για 2-3 μέρες. Συγκλήθηκε το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει αν για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δημόσιας υγείας, πρέπει, μπορεί να δεχτεί ένας φόσδα, ένας κοιτά το σκουπίδι μισάς διαχειριστικής ενότητας, είναι μόνο ένας, ο άλλος φόσδα, το Διοικητικό Συμβουλίο του άλλου φόσδα. Υπενθυμίζω ότι με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό υπήρχαν 4 κοιτά. Χιτά Καρδημαρίου, Χιτά Κορίτιανης με προβλεπόμενη επέκταση, Χιτά Βλαχέρνας και Χιτά Ελληνικού. Αυτός ήταν ο περιφερειακός σχεδιασμός. Λοιπόν, το πρόβλημα της Κορίτιανης νομίζω ότι είναι κοινό μυστικό. Είτε γιατί όντως δεν υπήρχε επέκταση, είτε γιατί κάποιοι τεχνιέντος δεν κάνουν αυτή την επέκταση. Πάλι να μου επιτραπεί να το πω. Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα. Λοιπόν, κύριε Μπέσου, εδώ με βοηθάτε με τις ημερομηνίες. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ
για την δίμερη-τρίμερη εναπόθεση των σκουπιδιών του ΦΟΣΔΑ κορίτσια μας, μάλλον αρχικά του Δήμου Μανίτσας και στη συνέχεια ξαφνικά εμφανίστηκε και υπάρχει ένας Δήμος Φιλιατών που ήταν ξεχασμένος, έγινε την Τετάρτη. Την Τετάρτη λοιπόν, ο Δήμος Σουλίου δήλωσε παρόμοιση και την συνάντηση, λέγοντας ότι εμείς έτσι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για την αναπόφευση σκουπιδιών, δεν είμαστε πεισμένοι ότι υπάρχουν όλα αυτά που μας λέτε τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Κατά πλειοψηφία ο ΦΟΣΔΑ αποφάσισε την αναπόφευση για τρεις μέρες και παρόλα αυτά όμως τους είπαμε ότι σιωπηρά θα έχετε την αμοχή του Δήμου Σουλίου, δεν θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα προκειμένου να αντιμετωπίσετε το θέμα σας μέχρι τη Δευτέρα που εννοείται ότι υπήρχε μία συνάντηση μεταξύ του Περιφερειάρχη, του Δήμαρχου Μανίτσας και του εργολάβου που διαχειρίζεται το Χιτάρ Κρίτιανης για να δούνε αν βρεθεί λύση. Η συνάντηση αυτή τη Δευτέρα οδήγησε σε διέξοδο. Δηλαδή, ο εργολάβος δεν αποδέχτηκε κάποιους όρους που έμπαιναν από τον Περιφερειάρχη και από τον Δήμαρχο Ιδημανίτσας, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Την Τρίτη το πρωί, εφόσον δεν είχε γίνει καμία τυπική διαδικασία, τα απορριμματοφόρα του Δήμου Φιλιατών γύρισαν πίσω και τα απορριμματοφόρα του Δήμου Μανίτσας εισήλθαν στον χώρο του Χιτά, επωνομαζόμενα Σίβωτα, Μαργαρίτη και Πλαταριάννη. Και πέμπτη. Γιατί ο δικός μας Χιτά έχει περιβαλλοντολογικά διοδοτηθεί για να εξυπηρετεί Δημοτική Ενότητα Σιβώτων και τις πρόνοιες χώρες και αποθεστριακούς. Σίβωτα, Πέρδικα, Μαργαρίτη. Δήμο Σουλίου, Δήμο Πρέβεζας και Δήμο Πάρνας. Αυτή ήταν η Δήμη, η οποία εξυπηρετούνταν και αυτό δεν είναι θέμα προς συζήτηση. Διαμοναρχιακός Κοιτά Καρβουναρίου, ΦΟΣΔΑ Καρβουναρίου, αυτές είναι οι περιβαλλοντολογικά διοδοτημένες που εξυπηρετούν. Λοιπόν, φάνηκε ότι δεν υπάρχει λύση. Την Τρίτη το βράδυ έγινε έκτακτος ΦΟΣΔΑ με το νέο έτοιμο του Δήμου Μανίτσας και του Δήμου Φιλιατών για νέο παράταση. Και μάλιστα ο Δήμος Μανίτσας παρουσιάστηκε με μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος έλεγε ότι αποφασίζουμε, πιθανόν κάτι τα ξέρουν, γράφει ο Δήμος Μανίτσας αποφασίζει κατά πλειοψηφία το κλείσιμο Χιτά Κορίτσια του χωρισμού. Προτείνουμε τη μεταφορά των απορριμμάτων στο Χιτά Καρβουναρίου και ζητούμε αυτό ΦΟΣΔΑ Καρβουναρίου να τα αποδεχτεί. Επιθυμούμε επίσης τη συνέλευση του Δήμου Σουλίου, επιδεικνύοντας όλη στην πράξη την περιφερειακή συνείδηση. Κύριε Όντα, ο Δήμος Σουλίου δήλωσε παρόν για τους εξής λόγους. Πρώτον, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας και τη συνεχής την διεκδίκηση, καμία προσπάθεια δεν έχει γίνει στα πλαίσια αλλαγής του περιφερειακού σχεδιασμού, καμία προσπάθεια δεν έχει γίνει τα κατασκευαστικά προβλήματα, τα οποία φαίνονται να δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα στο Χιτά Καρβουναρίου να κατασκευαστούν, να τακτοποιηθούν. Απλά μόνο υποσχέσεις παίρνουμε και θα. Τίποτα άλλο. Γνωρίζετε ότι το Χιτά Καρβουναρίου υπάρχει η τελή υποτομέα των επιφερειτών περιβάλλοντος, οι οποίοι έχουν βγάλει το πρώτο πόρισμα. Δεν έχουν βγάλει τα τελικά αποτελέσματα, όπως γνωρίζετε, κατόπιν ενημέρωσης τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Την Τρίτη λοιπόν το βράδυ έρχεται εκτάκτος πάλι στο ΦΟΣΔΑ η επίσης παράταση της αναπόθεσης των σκουπιδιών της όμορφης Μανίτσας και βέβαια δεν πρέπει αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να την πούμε ότι όντως φαίνεται να υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο Μανίτσας και στο Δήμο Φιλιατών. Σημειωτάω ότι σε εκείνο το ΦΟΣΔΑ κατά πλειοψηφία με ψήφο θετικό μόνο του προσώπου του Δήμου Μανίτσας, ο ΦΟΣΔΑ Καρβουναρίου αποφάσισε όχι στην αναπόφαση των σκουπιδιών της Μανίτσας και των Φιλιατών, γιατί όπως είχε ενημερώσει ήδη τους προσώπους, με πρόταση και έκκληση του Δήμου Σουλίου, την Τετάρτη, χθες, όπως και έγινε, θα γινόταν στην περιφέρεια Ηπείρου μία συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλους τους δημάρχους, τον Περιφερειάρχη, καθώς επίσης και τους
τους προέδρους, τον Φόρσταρ, τον άλλο δύο διοικητικών ανωτήτων. Και της Βλαχέρνας και του. Τέλος πάντων, κοινός δηλαδή, όλων, που ο καθένας έχει ένα κομμάτι στη διαχείριση πολεμάτων. Ομόφωνα λοιπόν, μετά από εντάσεις, την καταπλειοψηφία ενώ ο κύριος Κάτσος μειοψήφισε, κατόπιν εντάσσεων λοιπά, είπαμε ότι αν δεν γίνει συνάντηση και με τον Περιφερειάρχη και να είμαστε όλοι μαζί και όχι να παίζουμε σπασμένα τηλέφωνα, δεν θα επιτραπεί η αναπόφαση των σκουπιδιών της πρώτης διαχειριστικής ενότητας στη δεύτερη. Χθες στις 12 η ώρα έγινε συνάντηση στο γραφείο του Περιφερειάρχη στα Γιάννη, η οποία όπως εξήγησα έγινε κατόπιν αίτησης του Δήμου Σουλίου και κανενός άλλου, Δήμου Σουλίου, ο οποίος θέλει συγκεκριμένα πράγματα, έχει συγκεκριμένη άποψη και θέλει να βοηθήσει και τον όμορφο Δήμο του Μιμίτσας, ο οποίος σχετικά με ότι είχε βρεθεί και ο ίδιος στην ίδια θέση, με πάρα πολύ προσοχή και πολύ στοχευμένα. Και όχι να θεωρούμε κάποια πράγματα αυτονόητα. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Λοιπόν, στη συνάντηση πάλι υπήρχαν συγκρούσεις, εντάσεις, διαγωνιζόμασταν για την ευθύνη, λέγαμε για σε ποιον θα πρωτοστήσουμε άγαλμα που θα λύσει το πρόβλημα των σκουπιδιών. Δεν σας κρύβω ότι έμαθα και καινούργια πράγματα εκεί, όπως το γεγονός ότι η κυρία Καλογιάννη μου είπε δεν υπάρχει πρόβλημα στο Καρδινάρι, και της είπα εγώ το θέλω να εγγράφω γιατί πει αυτό, έτσι, γιατί εγώ άλλο ξέρω, όπως το γεγονός ότι που επίσημα υπάρχει το Καρδινάρι έχει πρόβλημα, λες και ξαφνικά ως διαμαγείας ξεχάσαμε όλα αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν και όπως και το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή, όταν ξεκίνησε τη συνάντηση, δεν φαινόταν ακόμα και τα ηχέρια στις κόκκινες γραμμές που είχε θέσει ο Δήμος Σουλίου. Οι οποίες κόκκινες γραμμές ήταν η άμεση αλλαγή του περιφερειακού σχεδιασμού με βάση περιβαλλοντολογικά, οικονομικά, κοινωνικά κριτήρια, η άμεση αποκατάσταση από κάθε αρμόδιο των κατασκευαστικών παραλήψεων του ΧΙΤΑ Καρδιναρίου, το να μην περνάνε τα απορριμματοφόρα καθόλου μέσα από το Δήμο Σουλίου και το τέταρτο είναι το να είμαστε ακόμα σίγουροι ότι η μόνη λύση για όλους είναι ο ΧΙΤΑ Καρδιναρίου. Ότι δηλαδή για κάποιο λόγο ο οποίος πρέπει να εκτελειωθεί δεν επεκτείνεται ο ΧΙΤΑ Κορίτιανης και δεν υπάρχει άλλη λύση. Σε αυτές λοιπόν τις κόκκινες γραμμές αρχικά δεν απαντούσε κανένας. Στη συνέχεια υπήρχε μία δέσμευση ότι πάλι με πρωτοβουλία του Δημοσουλίου έχει συσταθεί μία επιτροπή η οποία ελέγχει τους ΧΙΤΑ και διαπιστώνει τα προβλήματά τους προκειμένου να γίνει άμεση παρέμβαση. Υπήρξε μία δέσμευση για προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια του Φόρσβα Καρδιναρίου προκειμένου να τακτοποιηθούν αυτές οι κατασκευαστικές δυσλειτουργίες. Σημειωτέων ότι πρέπει να ενημερώσω το σώμα ότι το Φόρσβα δουλεύει με χρήματα που παίρνει από τους Δήμους που επωφελούνται. Ο Φόρσβα δουλεύει με χρήματα από Δήμους τους οποίους επωφελούνται. Ο Δήμος, ο πρώην Δήμος Παραμυθιάς, η Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς, στα πλαίσια των ανταποδοτικών, ουσιαστικά το μόνο που πήρε είναι ατέλεια στα τέλεια αναπόφαση. Τεκμηριωμένα και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φόρστα. Από εκεί και πέρα, αγαπητοί, υπάρχει ένα κενό. Οι Δήμοι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις απέναντι στο Φόρστα. Ο Δήμος Πρέβεζας παίρνει τα, ο Φόρστα παίρνει τα χρήματα από το Δήμο Πρέβεζας μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Δηλαδή, όταν ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι επιστροφικός, μπορεί και παρακρατάει ο Φόρστα τα χρήματα. Όταν είναι χρεωστικός, όπως είναι ο όμορφος δημοσπάρια, δεν μπορεί να τα πάρει πουθενά. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες κουκλές στο Φόρσβα, που όπως καταλαβαίνετε και αυτές δημιουργούν και στην λειτουργία. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα, κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι φύγαμε από εκεί, από την περιφέρεια Ιωβύρου, με δέσμευση να γίνουν οι κατασκευαστικές ατέλειες, με δέσμευση να δρομολογηθεί η αλλαγή του περιφερειακού του σχεδιασμού. Δεν λέω θα, γιατί το είπα πολλές φορές χθες ότι το θα διαγράφεται. Με δέσμευση να εξεταστεί η Κορίτιανη και με περίπτωση αλλαγής περιβαλλοντολογικών όρων του ΧΙΤΑ Καρδιναρίου, έτσι ώστε να δεχτεί τα σκουπίδια
της Οικουμενίτσας. Εμένα δεν με ενοχλεί με δουλειά και ενό σκουπιδιού. Όλα τα σκουπίδια είναι ίδια. Το ποιο θα εξυπηρετείται από τη διαχειριστική ενότητα, τη δεύτερη διαχειριστική ενότητα, δεν το αποφάσισε ο Δήμος Σουλίου. Τα αποφάσισαν μελέτες, σχεδιασμοί χρόνου. Δεν αποφάσισα εγώ ή εσείς ποιος θα εξυπηρετείτε. Στην τελική ανάλυση εμείς θα είμαστε τελευταίοι που θα μπορούσαμε να πούμε πού θα πάει τα σκουπίδια του. Όχι τελευταίοι, δεν μπορούμε να φτάσουμε άνοιξη, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τα σκουπίδια θα πάει εκείνος εκεί, χωρίς κάποια στοιχεία. Σήμερα έγινε, όπως σας είπα στην αρχή, έγινε πάλι έκτακτος φόσμα. Ζητήθηκε από τον Δήμαρχο Κάρτας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, να μην γίνει σήμερα, αλλά να μπορέσουμε να έρθουμε εδώ, να ενημερωθούν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ήταν ενημερωμένοι, κάποιοι άρχισαν να ενημερώνονται από έντυπα και από πάρα πολύ ωραία σχόλια, κάποιοι όχι, να συζητήσουμε σήμερα εδώ. η έκκλησή μας δεν έγινε αποδεκτή. Με αποτέλεσμα να συνεδριάσει ο ΦΟΣΔΑ, ο Δήμος Σουλίου δήλωσε παρόν και ότι και δήλωσε παρόν δεν πήρε θέση δεδομένου ότι ζητήσαμε την άποψη και την γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως είπαμε ακριβώς ότι έχουμε την πλειοψηφία είναι ένα πρόβλημα. Έτσι, δύο ήμασταν και ήταν έξι, ο Αρισέντερ. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν έγινε αυτό το δεν έγινε το Δημοτικό Συμβουλίο του ΦΟΣΔΑ, το οποίο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αναπόδοση για 10 μέρες των απορριμμάτων της Οικουμενίτσας και των φυγατών στο Χιτά Καρδιμαρίου, την άμεση προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια για την αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων, την άμεση προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια για, για τις βιοζωτικές πράξεις επί των κατασκευαστικών ατελειών του Χιτά. Και στοιχεία τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν στο ΦΟΣΔΑ. Ναι, ότι τα στοιχεία από το ΦΟΣΔΑ Κορίτσινης όσον αφορά το ΤΟΝΑΣ. Εγώ θα πω λίγο το εξής. Όταν αντιρωτικά και εκατολογικά αντιρωτήθηκε ο συγκεκριμένος, ήταν για να δέχεται 140 τόνους ημερησίως και ο χρόνος ζωής του 25 χρόνια. Για κάποιο διάστημα δεν έφερε η πρέβεζα. Δεν νομίζω ότι με τις ώρες όλα έτσι να τα αναφέρω. Απλά να πω ότι την Τετάρτη πριν αρχίσει να αναποθέτουν ήταν 100 οι τόνοι, την Πέμπτη 162, την Παρασκευή 149, την Δευτέρα 203. Έτσι, αυτές οι μέρες στις οποίες... Την Τετάρτη δεν είχαν κλείσει συνέχεια ακόμα σκουπίδια της πρώτης της ενότητας. Αυτά λοιπόν είναι αυτά τα οποία έχουν διαδραματιστεί μέσα σε 10 μέρες. Η αλήθεια είναι ότι ξαναλέω ότι κάτι που όλοι περιμένουμε ότι θα συνέβαινε στην Κορίτσινη. Είναι απορία άξιο για μένα το γεγονός ότι ότι μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε κάποια στιγμή δεν είχε γίνει κατανοητό. Όπως είναι και απορία άξιο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας περιφερειακός σχεδιασμός ο οποίος φαίνεται ότι να μην μπορεί να ακουμπηθεί σε περίπτωση κρίσης. Δηλαδή, αν κάτι συμβεί ξαφνικά στο ελληνικό. Συμβεί κάτι ξαφνικά στο ελληνικό, το οποίο εξυπηρετεί το μεγαλύτερο τέτοιο πληθυσμιακό κομμάτι. Τι θα γίνει. Θα αρχίσουμε να γίνονται μαραθώνιες συζητήσεις επί συζητήσεων για να λυθεί το πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. Δεν έπρεπε αυτά να έχουν ήδη αποφασιστεί. Λοιπόν, όπως σας είπα, όπως ενημέρωσα το Σώμα, η άποψη του Δήμου Σουλίου είναι ότι όπως όλοι στις πρωτείες γνωρίζουν, ο Χιτά Καρδιμαρίου κατασκευάστηκε, άρχισε να λειτουργεί και συνεχίζει να λειτουργεί, έχοντας κάποια συγκεκριμένα σοβαρά ζητήματα και σοβαρά προβλήματα. Βεβαίως δεν υπάρχουν εναλλακτικές, κάτι που το ξέρουμε όλοι, γι' αυτό και σε προηγούμενες τοποθετήσεις δικιά μου σαν Δήμαρχος είπε ότι όσο λειτουργεί αυτός ο Χιτά, δεν υπάρχει στρωμένο αναλλακτικό σενάριο, είναι δεδομένο, είναι αυτονόητο, είναι αξιωματικό ότι θα λειτουργεί υποδειγματικά.
κάτι το οποίο ξέρουμε όλοι ότι δεν συμβαίνει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι κόκκινες γραμμές για μας είναι οι εξής. Άρτια λειτουργία του ΧΙΤΑΡ, άμεση αλλαγή του περιφερειακού σχεδιασμού και δεν με πείθουμε εμένα ότι πρέπει να γίνουμε 5 χρόνια για να αλλάξει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Έτσι. Σωστή διαχείριση επιτέλους των σχεδιών. Ποιος θα μιλήσει επιτέλους για ολοκληρωμένη και σωστή διαχείριση. Κάναμε το εργοστάσιο και μόλις αρχίζουμε να λέμε για χιτή και έτσι το θέμα, το αφήσαμε χωρίς χιτή. Ας το κάνουμε εμείς και θα δούμε το που θα τα πάμε μετά τα εκλογή. Εν καταγλήτη λοιπόν κύριοι, και επειδή ήδη ο Φόσλερ, ο οποίος είναι το αρμόδιο όργανο και όχι η περιφέρεια, να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί για λόγους δημόσιας υγείας, γιατί έχει γίνει και ήδη παρέμβαση από εισαγγελέα τα σκουπίδια της Ιγουμανίτσας, η άποψη δικιά μου είναι, έχοντας σαφείς και σταθερείς θέσεις και απόψεις, και επειδή όμως δεν έχω εγώ τα ηχέγγυα ως δήμαρχος ότι αυτά θα τηρηθούν, και αφού οι όμορφοι Δήμοι Ιγουμενίτσας έχουν εξασφαλίσει με την καταπλειοψηφία απόφαση του Φόσδα Καρχουναρίου την εναπόφαση των σκουπιδιών τους για 10 μέρες, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου να πει όχι. Δεν θα βγούμε στους δρόμους αυτό το δεκαήμερο, θα παρακολουθούμε τις δεσμεύσεις που έχουν θέσει, αλλά θα ξέρουν πολύ καλά ότι εντός δεκαημέρου, εάν δεν δούμε κινήσεις συγκεκριμένες προς την κατεύθυνση που εμείς έχουμε θέσει, τότε θα ξέρουν πολύ καλά όλοι τι σημαίνει περιφερειακός σχεδιασμός και περιφερειακή αλληλεγγύη. Ότι είναι κάτι ολοκληρωτικό, ότι δεν είναι μονομερές και ότι τίποτα δεν είναι αυτοβάθμιο. Ευχαριστώ. Με το τέλος της ημέρας της κυρίας Δημάρχου, καλείται το Σώμα να αποφασίσει αν θα πάρουμε και απόφαση το κατεπήγον και αν θα πάρουμε και απόφαση για το ΕΔΑ. Παρακαλώ. Συμφωνεί το Σώμα και για τα δύο, και για απόφαση και για το κατεπήγον. Ο κύριος Παπάς, λοιπόν, και κάτι συγγνώμη για την διακοπή. Τα προβλήματα αυτά, αγαπητοί, λύνονται μόνο αν είμαστε όλοι μαζί. Αν νομίζετε ότι ο καθένας μπορεί να τραβάει δεξιά, να τραβάει αριστερά, να φανούν φιλόπατρες και προδότες της πατρίδας, εάν νομίζει κανένας εδώ, τους δημότες του Δήμου Σουλίου, ότι μου ήρθε μέρα στο μυαλό να το παίξω τζαβέλαινα, ή αν νομίζει κανένας ότι μπορώ μόνο μου να κάνω κάτι ή μόνος οποιοσδήποτε να κάνει κάτι, είστε πολύ γελασμένοι. Ή θα είμαστε όλοι μαζί, διεκδικώντας συγκεκριμένα πράγματα και στην ατζέντα μπαίνουν και άλλες διεκδικήσεις, αλλά συγκεκριμένα, σαφή, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ταρακουνήσουμε λίγο τα νερά. Με κανέναν άλλο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δήμαρχο. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Να πείστε κύριε Δήμαρχε πρώτα να μας ακούσετε και μετά να πείτε αν θα είμαστε στο πλευρό που όλοι μαζί. Δεν ξέρω, λοιπόν, να πείτε στις συνεχίσεις. Όχι, 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 απευθύνομαι σε όλους κύριε. Λοιπόν, από ό,τι άκουσα κύριε Δήμαρχε από την τοποθέτησή σας, αναφερθήκατε σε όλα αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες με το κοιτά Καρχουναρίου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να πάρουν μια απόφαση όπως λέτε εσείς και να είναι ομόφωνη. Στο Φόσδα βλέπω ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα το είχα επισημάνει πρώτη καιρού στη συνεδρίαση όταν σας είπα ότι πρέπει οπωσδήποτε ο Δήμος Σουλίου να έχει προεδρία του Φόσδα. Δεν ξέρω τι έγινε και πώς παίξανε και χάθηκε η προεδρία του Δήμου Σουλίου. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε τώρα στο σήμερα. Προκύπτει ένα θέμα στον διπλανό Δήμο, στο Δήμο Οικουμενίτσι και στο Δήμο Πυρετών, στους δύο Δήμους, και αμέσως
σπίτια να πάνε στο τάκα του Ναλί. Η εύκολη λύση είναι το καρβουνάρι. Όπως παλιά. Όπως πάντα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από αυτά που είπατε, να αναφερθήκατε ότι έγινε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, με τους δημάρχους που έχουν το πρόβλημα και με τον εργολάβο. Μήπως βρεθεί λύση. Όχι, δηλαδή, συγγνώμη, συνάντηση είπατε με τον Περιφερειάρχη, τους δημάρχους και τον εργολάβο. Η συνάντηση με τον εργολάβο έγινε, την έκανε την Δευτέρα που μας πέρασε ο Δήμαρχος Χουμανίτσας, ο Κακριμάνης και ο εργολάβος, όχι εμείς. Ναι, αυτό λέω. Με τους μάρους έχουν το πρόβλημα, λέω, και με το... Ναι, για να βρούμε τι, κάποια λύση. Δηλαδή υπάρχει λύση. Έτσι που, λέω, που λέμε τώρα ότι πήγε ο εργολάβος να συζητήσουν πώς μπορεί να προχωρήσει ο... Να μπορεί και ενώ πώς μπορεί ο εργολάβος να σου πει ότι θα πάρει στο σπίτι το καρβουνάρι. Γιατί για να κάνω συζήτηση κάποια λύση θα υπάρχει. Και ούτε νομίζω ότι ένα σκητά κλείνει σε μια μέρα. Διαπίστωσαν αυτή τη Δευτέρα ότι αύριο δεν δουλεύει, ότι θα κλείνει. Δηλαδή αν άνθρωπο κλείσει κι άλλο σε ένα σκητά, όλα τα σκητήρια θα πούσουν καρβουνάρι. Γιατί η δεύτερη διαχειριστική ενότητα θα τα δέχεται όλα. Είπατε ότι, και το ξέρουν όλοι, ότι η διάρκεια ζωής του καρβουναριού είναι για 25 έτη. Εάν έρθουν και τα σκουπίδια της οικουμενίτσης και των φυλακών δεν θα βιωθεί η ζωή, θα αναγκαστούμε εμείς να φύγουμε από εδώ και να πάμε αλλού. Δεν θα την παρεθούν οι δημότες μας. Για ποιο λόγο τόσο άμεσα η περιφέρεια έπαιρνε την απόφαση ότι τα απορρίμματα της Οικουμενίτσης και των Πειρατών θα πάνε στο κοιτάρι Καρβουναρίου και δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση ότι τα απορρίμματα της Πρέμεζας να πάνε στην Πλατεία ή οπουδήποτε άλλο δεν ξέρω πού θα στείλουν. Αφού μπορούν και παίρνουν τέτοιες αποφάσεις, όταν αποφασίσουν να γίνει ίση κατανομή των απορριμμάτων στην Ήπειρο, τότε και εμείς θα τους πούμε ναι, φέρετε, αφού μας καλύπτει ο χρονοδιαγραμμός σχεδιασμός. Αναφερθήκατε σε αλλαγή προοδευτικού σχεδιασμού και είπατε ότι λέγεται ότι θα πάρει 5 έτη αλλαγή προοδευτικού σχεδιασμού. Και αν πάρει 5 έτη, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Αν έρθουν τα σκουπίδια της Οικουμενίτσης και των Πειρατών για 5 χρόνια στο κοιτάρι Καρβουναρίου, χωρίς να αλλάξει ο προοδευτικός σχεδιασμός, ποιος θα κινηθεί μετά από 5 χρόνια να αλλάξει να πιέσει για αλλαγή προοδευτικού σχεδιασμού? Εγώ πιστεύω ότι τώρα πρέπει να γίνει αυτό. Η αλλαγή προοδευτικού σχεδιασμού πρέπει να γίνει τώρα. Και αν δεν μπορεί να γίνει η αλλαγή προοδευτικού σχεδιασμού, μπορεί να γίνει αυτό που κάνουν τώρα, που επιβάλλουν στο κοιτάρι να δεχτεί τα σκουπίδια της Κορίνθιας όλα αυτά τη στιγμή τη ΕΝΑ να επιβάλλουν και στην Πλακέτα να δεχτεί τις πρέπεσες. Ή στην Ιδονιόν ή στα Γιάννα, δεν ξέρω πού. Άκουσα επίσης ότι υπάρχουν λειτουργικές ελλείψεις στο ΕΦΤΑ. Πιστεύω ότι σε αυτές δεν θα χρειάζονται και πάλι 5 χρόνια για να διορθωθούν. Να ξεκινήσουμε τώρα και μετά από 5 χρόνια να τις διορθώσουμε. Αυτό πρέπει να είναι και αυτό άμεσο. Και επίσης για να λειτουργήσει ο κοιτά Καρβουναρίου σωστά, το είπατε και εσείς, θα πρέπει να αποδίδονται τα χρήματα από τους Δήμους. Το θεωρώ, κυρία Δήμαρχε, αδιανόητο ο πρόεδρος του Φόντα, ο πρόεδρος του κοιτά Καρβουναρίου, να μην πληρώνει τα χρήματα του Δήμου του στο κοιτά. Γι' αυτό πήρε την Προεδρία. Για να μην πληρώνει και να πληρώνουν τα μέλη. Δεν είναι κάποια χρήματα που δεν έχει ο Δήμος να πληρώσει. Και να μην λέω ότι είναι χρεωμένος ο Δήμος και δεν μπορεί να πληρώσει. Τα χρήματα αυτά τα έχει εισπράξει από τους δημότες μέσω της ΔΕΗ. Τα έχει εισπράξει. Γιατί δεν τα δίνει. Κάποτε πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα, να μάθει ο κόσμος. Πληρώνει και δεν θα δίνει στο φως του. Και διεκδικεί την Προεδρία και την πρόεδρο. Άλλο ένα που ήθελα να ρωτήσω. Λέτε για να πάρουμε κάποια απόφαση. Έχει
πάρει απόφαση το τοπικό συμβούλιο του Καρπουναλίου. Αφού λέω ότι ξεφεύγουμε από το Κώστα και λειτουργούμε σαν Δήμος. Και θα πάρουμε κάποια απόφαση. Το τοπικό συμβούλιο του Καρπουναλίου, τι άποψη έχει για αυτό το πράγμα. Άλλο ένα που θέλω πάλι να πω είναι ότι εδώ και χρόνια προσπαθούμε και προσπαθούν όλοι να μας πείσουν ότι όλα τα σκουπίδια θα είναι με λιγάλο. Τα πάντα να λειτουργούν σωστά. Ξέρω από τη θητεία μου στον Κώστα ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε την ανακύκλωση και κανένας δεν βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση. Και η εταιρεία ανακύκλωσης ακόμη δεν έχει δώσει τους κάδους που χρειάζονται. Και βρισκόμαστε μπροστά στο πραγματικό γεγονός ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως σχεδιάστηκε ο Πιτάκα του Ναρίου με την ανακύκλωσή του και με όλη την υπόλοιπη λειτουργία. Και τώρα πάνε όλα τα σκουπίδια μέσα. Έχει διαχρονική διάρκεια 25 χρόνων για να λειτουργήσει. Αν πέφτουν όλα τα σκουπίδια χωρίς ανακύκλωση μέσα, πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο λίγη η ζωή του. Η άδεια λειτουργία του ΦΙΤΑ, συνεπώς, δεν βασίζεται μόνο στη χρηματοδοτήση της περιφέρειας ή των Δήμων, αν χρειαστεί. Βασίζεται πρώτα απ' όλα στη σωστή διαχείριση από το φόστο. Και εκεί πρέπει να το δούμε το θέμα, κυρία Δήμαρχε. Όχι μόνο ολοκληρωμένη διαχείριση και όχι να υπάρχουν, να το πω έτσι λαϊκά, παταξίδες μέσα στο Συμβούλιο, να μην πληρώνουν. Κύριε Παπάκη, το φίλωνα και με εσάς, θα θυμάστε τι έγινε κάποια πριν. Εμάς όμως έγινε κάποια χρήματα, τώρα έχω πληροφορηθεί, δεν δίνει τίποτα. Λοιπόν, εγώ, κυρία Δήμαρχε, βλέπω ότι αυτό το κρίσιμο, το απότομο κρίσιμο του Φυτά Κορίνθενης, δεν ξέρω πώς προέκυψε και γιατί έγινε. Δηλαδή, αν βρισκόταν λύση με τον εργολάβο, θα λειτουργούσε ο Καρπολίτης. Γιατί δεν επισκεφθεί λύση με τον εργολάβο, το χρωστάνε χρήματα, έχετε κάποια τέτοια πληροφόρηση, τι γίνεται. Γι' αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να λειτουργήσει. Ο κύριος Καρπολίτης και ο κύριος Κάφνος μπορεί να μας ρωτήσετε αυτούς. Εγώ ξέρω. Εγώ εσείς μας καλέσατε εδώ για να μας ενημερώσετε και γι' αυτό θα μας πρόεδρε. Τώρα συγγνώμη κύριε Παπάκη. Δεν πρέπει να ρωτήσουμε τι γίνεται. Εσείς δηλαδή ξέρετε, μπορείτε να μου πείτε τελικά ότι δεν μπορεί πλέον να ξαναλειτουργήσει ο ΦΙΤΑ Κορίνθενης. Συγγνώμη, μα το είπα στην τοποθέτησή μου ότι δεν το ξέρω. Αυτό είπα. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε μετά. Εάν θα πούμε εμείς τώρα ότι ναι, να φέρω τα σκουπίδια εδώ και αν μπορεί να λειτουργήσει ο ΦΙΤΑ Κορίνθενης. Είπα εγώ ναι. Κυρία Δημαρχέ, συνεχίστε κύριε Παπά. Εμείς λέμε το εξής. Δεν μας ενδιαφέρει από πού θα έρθουν τα σκουπίδια, από την Οικουμενίτσα, από την Τρέμπεζα ή από οπουδήποτε, αρκεί να είναι τα σκουπίδια που δέχεται το Φυτά του Καρπουναλίου, με τους περιβαλλοντικούς όρους. Και είπατε ότι θα αλλάξουν αυτές τις μέρες άμεσα και περιβαλλοντικοί όροι. Ως προς τι θα αλλάξουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ως προς την ποσότητα που θα δέχεται το Φυτά Κορίνθεν από την Φυτά Καρπουναλίου, αν είναι ως προς αυτό, μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Εμάς. Δηλαδή, οι περιβαλλοντικοί όροι ήταν οι σωστοί να δέχονται τους 140 τόνους, και τώρα είναι λάθος και πρέπει να δεχτούν τους 220 όσους είπατε ή 300 δεν ξέρω πόσους. Δηλαδή αυτό θα λύσει το πρόβλημα. Θα έχουμε τους περιοδικούς όρους που θα λένε ότι από 140 θα δεχτείτε 220 και λύθηκε το θέμα. Δεν λύνεται για εμάς το θέμα, έτσι. Εμείς δεν θα είμαστε αντίθετοι, κυρία Δήμαρχε, σε αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουμε και πιστεύω ότι θα είναι ομόφωνες οι αποφάσεις.
αρκεί όλοι να το δούμε το θέμα ανυπάλεια και προσόφερος των καθήκων του Δήμου μας. Κύριε Μαρέτα. Συγγνώμη, λίγο άρχιε μισό λεπτό. Επειδή βέβαια είναι εδώ ο κύριο Σπύρου, ο οποίο μου υπογράφει ένα έγγραφο το οποίο έχω, γιατί ρωτήσατε αν υπάρχει απόφαση από την Εθνική Κοινότητα Καρμανίου. Επειδή ο κύριο Μπέλο είναι άρρωστο, από ό,τι ξέρω, και δεν είναι εδώ σήμερα, ο κύριο Σπύρου, εφόσον παρευρίσκεται εδώ, εγώ δεν θα πω κάτι. Προφανώ θα πάρει το λόγο να μιλήσει, γιατί επίσημα δεν ξέρω να συγκρίνει το Καρμανίου. Δεν υπάρχει. Καταρχήν πρέπει να γίνει μια αναφορά σε αυτό που λέγεται κοιτάξτε. Και σε ό,τι έχει σχέση ότι πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Το οποίο ακούγεται σε μόνιμη βάση μας. Να θυμίσω σε όσους δεν είπαν από παλιά σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει ξεκινήσει αυτός ο κοιτάξτε, θα το πω για άλλη μια φορά, μιλώ να γίνει πιο ευχαριστημός. Ξεκίνησε για διαδημοτικός επί δημαρχίας με την Κάσου. Πόσες φορές εδώ μέσα είπα τι μεσολάβησε, τι πιέσεις δεχτήκατε και αλλάξατε την απόφαση και έγινε διαδημοτικός. Ήμασταν όλοι αντίθετοι και ήμασταν μόνοι μας. Δεν μπορούσαμε να πάμε όλοι μαζί για να αντέξουμε αυτή την απόφαση. Επικαλεστήκατε τα οικονομικά συμφέροντα που θα έχει ο Δήμος και τα συμφέροντα που θα απασχοληθούν κάποιοι άνθρωποι στο χιτάρι. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ποτέ ούτε απασχολήθηκαν ούτε πρόκειται να απασχοληθούν. Παρόλο που αποκαλύφθηκε το ψέμα, δεν αντιδράστηκε. Η αρχή του κακού ξεκίνησε από πρώτο. Από την αλλαγή χρήση του χιτάρι από διαδημοτικό σε διαδημαρχιακό. Με αποτέλεσμα να φορτωθεί η περιοχή του Καρποναλίου με πάνω από όσο περίεργο. Συνεχίστηκε το κακό. Και υπήρχε τέλος δέσμευση από την κυρία Δήμαρχο ότι όταν έθεσα θέμα ότι δεν λειτουργεί με τις υποδιαγραφές ο ΧΙΤΑ και έχει κατασκευαστικά προβλήματα και λιμπαίνει την περιοχή και είπατε εγώ η ίδια θα πάω πια και απιστώσω αυτές τις καταγγελίες που είναι πραγματικότητα, εγώ ήδη θα το κλείσω. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι θα το θυμόσαστε. Ή έλεγε ο Σέρα. Παρόλο που πήγε η Επιτροπή κάτι. Διαπίστωσα αυτές τις καταγγελίες. Μιλάτε για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δεν έχουμε πόρισμα. Μα δεν έχουμε πόρισμα. Μην κλαίτε πράγματα που έγινε σήμερα. Εγώ ξέρω ότι επιτροπήκατε ότι πήγατε εσείς μαζί με τον κύριο Πέτρο και διαπιστώσατε ότι δεν είναι ο κύριο Πέτρο, ο Χιτάκα, τον Ελληνικό Περιβάλλον. Το διαπιστώσατε. Παρ' όλα αυτά, δεν γνωστοποιηθήκατε να πάρετε μια απόφαση για τον πίσω. Από την εταιρεία που εξηγεί το έργο, κύριε Σπύρο, κύριε Πέτρο, σα παρακαλώ, αφήστε τον κύριο Μαρέτα να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του για τι ερωτήσει. Δεν θέλω να παραπέμπω. Και λέμε και την έννοια του προσεγγία. Και πρέπει να δεχτούμε τα σκουπίδια με βάση αυτή τη λογική από την άλλη που έχουμε έτσι. Και εγώ λέω πράγματα και την έχω όταν μαζεύω τα σκουπίδια του μέσου χρόνου και την έβγαλε δημοσίευση. Αλλά για την περιοχή Καρποναλίου που δέχεται τα διπλάσια σκουπίδια που φτάνουν και είναι αρχική μελέτη, δεν είναι την έβγαλε δημοσίευση. Και γενικότερα σε όλους εμάς. Γιατί φωνάζαμε από τότε ότι η υπόθεση της δημόσιας υγείας, η υπόθεση των σκουπιδιών, δεν είναι υπόθεση ούτε των εργολάβων ούτε των ιδιωτών. Είναι υπόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτού του κράτους που υπάρχει σήμερα. Και να τα προβλήματα προς προέκυψη. Ένας εργολάβος για τον άλλο για τον πίτα λόγο πλήγει το χιτά και λέει τα σκουπίδια φάνε τα χέρια. Και ένα δήμος της Οικουμενίτσας κινδυνεύει με τη δημόσια υγεία. Διέχουσα υγεία στην δημόσια υγεία.
Βγαίνει ο Δήμος του Γιατρών και την ενέργεια δημοσιογεία και εμείς δεν έχουμε δημοσιογεία εδώ πέρα και δεν κινδυνεύει και φόρμαστε όλα τα σπίτια αυτών μας. Δεχτήκαμε το συσχετισμό, την αλλαγή στη συγκρότηση των συσχετισμών όλων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μείναμε πάλι μόνοι μας. Παρόλο που καταλαμβάνονται το θέμα, χωρίς σοβαρούς λόγους, τη δεύτερη συνεδρίαση δεχτήκατε να συμμετέχετε σαν μειοψηφία. Η αρχική δέσμευση όλων αυτών όσων εμπλέκονται στο Κοιτάκι Αρμιναρίου ήταν από την αρχή ότι την πλειοψηφία, επειδή είναι το μεγάλο βήμα ο Δήμος Παραμυθιάς, θα την έχει ο Δήμος Παραμυθιάς στον κόσμο. Τώρα κρατήσαμε μειοψηφία. Μπήκαμε μέσα και δεν ελέγχουμε την πλειοψηφία. Άλλο ένα πρόβλημα. Ούτε τότε αντιλάζει. Δεν μπήκαμε όλοι μαζί. Εμείς μπήκαμε πάλι μόνοι μας. Είπαμε όχι. Όταν από τότε είπαμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε τώρα που είναι αρχή, εμείς δεν είμαστε υπέρ της επαναστατικής γυμναστικής, είχε πει η κυρία Δήμαρχος. Τώρα να δούμε τι είδους γυμναστική θα κάνετε. Τώρα εγώ θα καθίσω να σας καμαρώσω για να δω που τα προβλήματα έγιναν και στην Πάρα και σας παίρνουν και σας κόλουν μπροστά. Θα δω τι επαναστατική γυμναστική θα κάνετε. Για να δω και εγώ να μάθω γιατί 40 χρόνια στο Κουρμπέλι δεν έμαθα, δεν διδάχτηκα τίποτα. Για αυτός που είπε ότι διδάσκω του δασκόλου μου είχε δίκιο. Και εγώ τώρα όσο ζω θα μαθαίνω. Θα έρθει η ώρα να μάθω περισσότερα. Είμαι σε θέση να μου δείξετε πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Πώς πρέπει να προστατεύσουμε εμείς τη δημόσια υγεία των δημοτών μας και των πολιτών μας. Από αυτή την επιβάρηση που γίνεται στο Κοιτάκι Αρμιναρίου. Και επειδή συνέχεια ακούμε και για άλλα θέματα, κόκκινες γραμμές και κόκκινες γραμμές. Και εγώ είπα και την άλλη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάθε φορά που ακούω για κόκκινες γραμμές και για πιστόλια στο τραπέζι, με ζόρτα δίκαια, μου θυμίζουν τον Γιωβάνη που σχόλαινε. Δεν άφησε κόκκινη γραμμή για κόκκινη γραμμή, να μην την ξεσύσει το πέρα. Ενώ με πολιτικά. Μόνο τράπεζα μπορώ να πω. Όχι, εκεί και του κάνει τα δημόσια. Μόνο τράπεζα. Ο φίλος του τράπεζα. Και τελικά μια και τούτη γραμμή. Πάει, παραβιάστηκε. Δεν μας είπατε τι απόφαση πρέπει να πάρουμε απόψε. Τι απόφαση θα πάρουμε. Πρέπει να πάρουμε απόφαση, τι απόφαση θα πάρουμε. Για να δούμε. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Αν είναι μια απόφαση, όπως πήραμε τις προηγούμενες, τις πήραμε όλοι μαζί, αλλά δεν τις εφαρμόσαμε, δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις τις πήραμε και τις εφαρμόσαμε. Είμαστε αποφάσεις για το σχολείο που πλύνουμε, αποφάσεις για το ίντα, αποφάσεις για την εφορία. Οι αποφάσεις τις παίρνουμε για να τις χρησιμοποιούμε. Αν τις παίρνουμε για να φανόμαστε αρεστεί εδώ πέρα και στον κόσμο και δεν αντιστεκόμαστε σε αυτή τη λέγοντα, τότε μην τις πάρουμε καλό. Μπορεί να γίνουμε κουραστικός, αλλά τι πράγμα αυτό είναι. Ή αν δεν στεκόμαστε για να τρέχουμε αυτή την τακτική, ή να καθίσουμε στα σπίτια μας. Δεν μπορούμε αλλιώς ούτε τον τόπο να υπερασπιστούμε, ούτε τη δημόσια υγεία να υπερασπιστούμε, ούτε τους πολίτες μας. Δυστυχώς, κοινή διαπίστωση είναι ότι μόνο να συζητήσεις όποιο κοντό να πας, υπάρχει πλήρη απογοήτευση, εγκατάλειψη και εμπιστοσύνη σε κανένα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω για να τοποθετηθώ τι είδους απόφαση θέλετε να πάρω απόψε. Και γενικότερα σε όλα αυτά που τοποθετήθηκα, θα ήθελα μια συγκεκριμένη απόφαση με λίγες κουβέντες, ταράδες. Έλα, δύο, και δεν θα τις ακούσατε την πρόταση, δεν την ακούσετε κύριε Μάρτη. Ε? Δεν ακούσατε την πρόταση. Θα την επαναλάβω στο τέλος, αφού δεν την ακούσατε. Μάρτα, μου κάνει εντύπωση. Τι είναι ακριβώς, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Δεν την ακούσατε, κρίμα. Κυρία Δημαρχέ,
θέλετε το λόγο να απαντήσετε στο αυτό. Δεν θέλω να απαντήσω σε κανένα και τίποτα. Να πάρω το λόγο γιατί μπορεί να είναι και ο κόσμο. Ο κύριο Τούκα έχει το λόγο. Να είναι και τα ίδια να ανακυκλώνουμε τα θέματα. Συμφωνεί το σώμα πριν συνεχίσουμε με του δημοτικού συμβούλου να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σπύρου που είναι πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Αγορά και μετά να το δείτε. Κύριε Σπύρου, ελάτε σε ένα μικρόφωνο. Το πρώτο στάδιο είναι ότι είσαι για να δείξει αν υπάρχει κάποια διευκρινήση ή τέλο πάντων. Να δηλώσει τουλάχιστον το πράγμα, για να υπάρχει μια διευκρινήση και ότι είναι πρόταση του κοινού. Εμεί, σαν διαδικασία, καλεστήκαμε ένα ενεργό μήνυμα από το θέμα που προέκυψε και θα δούμε πού θα καταλήξει. Θα το κατάλαβα ένα ενεργό μήνυμα. Αν και το κοινού, ίσω να μην έχει πάρει πολύ ώρα, θα έχει ξαναδεί, αλλά θα δούμε πώ θα το δούμε. Στο τέλο, να εξαντλήσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν έχω κάνει. Θεωρώ πως ο κύριος Σπύρου θα βοηθήσει τις διαδικασίες και θα βοηθήσει τους δημοτικούς συμβούλους να σκεφτούν καλύτερα το θέμα. Κύριε Σπύρου, έχετε το λόγο. Ξεκινήστε και θα δούμε. Ανάλογα. Έως 10 λεπτά. Έχουμε ένα έργο το οποίο ξεκινάει στραβά. Πάμε για ένα δημοτικό κοιτά, φτάνουμε σε ένα διαμαγιακό κοιτά. Περνάμε περιβαλλοντικούς όρους, όπως πολλοί παραδέχονται και όσοι ήταν εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το τελευταίο που αποφασίστηκε εάν θα γίνει μπροστά στο κοινό μαζί ή όχι. Εκεί παραδεχτήκαν πάρα πολύ ότι επί της ουσίας τα πιο πολλά έργα γινόταν, οι πιο πολλές μελέτες γινόταν σε ένα γραφείο, πρώτα αποφασιζόταν η θέση και μετά φτιάχναν μια κοινωνική μελέτη για τη θέση την οποία πολιτικά αποφασιζόταν. Επί της κατασκευής, μόλις κατασκευάστηκε το έργο, το νομίζω ότι είναι 3 χρόνια που κινεί τώρα. 2,5-3. 3 χρόνια. Όταν κατασκευάστηκε το έργο, πάρα πολύ χειροκροτάγανε και λέγανε το πρώτο το έργο. Μετά από 3 χρόνια διαπιστώνονται προβλήματα. Μετά από 3 χρόνια. Και όχι προβλήματα λειτουργία, δηλαδή μετά από την άλλη. Γιατί αυτό είναι πάνω προβλήματα κατασκευαστικά. Μετά από 3 χρόνια έργο. Δεν σε 25 χρόνια δεν θα γίνει, δεν σε ρωτάω. Και επίσης παρατηρούνται και προβλήματα λειτουργία ως προς το οικονομικό, αλλά προβλήματα και λειτουργία ως προς την ποιότητα και το ίδιο στο σχολείο που υπάρχει μέσα. Γιατί ένα κοιτά για να λειτουργήσει σωστά δεν θέλει να το λειτουργήσει βάσει να λειτουργήσει ο βιολογικό. Αν το βιολογικό παράδειγμα, λέω, είναι κατασκευασμένο για να κάνει τα ενόπια σκουπίδια ιδιακά, δεν είναι κατασκευασμένο για κείμενα, για λάδια κτλ. Άρα το λειτουργήσει σωστά να συντάξει και δεν είναι ο κ. Φοβάση εκεί, πρέπει να ελέγχει την ποιότητα του ευθύνη. Πριν κάνω στον καιρό είχε γίνει μια συνεδρίαση εδώ πέρα. Και ήταν παρόν ο κύριος του Περιφερειάρχης, ο οποίος ήταν και δήμαρχος του Μιλήσης. Ο τότε Περιφερειάρχης, ο τότε σε εκείνη τη συνεδρίαση μάλλον, μας είχε πει ότι οι κόκκινες γραμμές, εάν αποφασιστεί να γίνει ένα εργοστάσιο χωρίς καινούργια κοινή, θα είναι τουλάχιστον τα υπολείμματα που καθορίζουν τα πέντε. Έως που τον ακούσατε εσείς από εδώ, να το σου λύσει εκεί πέρα. Οι μόνοι που παραπονέθηκαν τότε ήταν οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι παραμυθιά εδώ πέρα, περί τη Σουλίου, που είπαν αυτό που μπορούσαν να πούν με τον ίδιο μου γιατί τα λέω αυτά. Γιατί βγαίνει από το μια απόφαση. Και όταν κλείνουμε ένα κοιτά έτσι, θα σα θυμίζω ότι βγαίνει από τι δικαστικέ αποφάσει για να κλείσουν κοιτά εκεί πέρα και κοιτά δεν κλείνει. Να πω ότι έγινε μια καταστροφή υπερφυσική, έξι κάτω κοιτά και πραγματικά δεν μπορούμε να τα πάμε. Δεν συμφωνούμε, τι να τα πάμε. Είναι το κορεσμό. Κορεσμό σημαίνει και ιδιαίτερα. Και εγώ σα ρωτώ, τα ξαναλέγαμε εδώ. Και τότε ο κύριος Απειδήματος, ο έτσι αντίλογος που λείπει σήμερα, θα το πάμε στο κοινό δίπλα του εδώ, είχε πει ότι εγώ θα ψηφίσω ναι, γιατί είχε μου γεννηθεί μαζί με το Στάσιο, αλλά βλέπω ότι ο καθένας δεν θέλει να σου πει στην πόρτα. Η Οικουμενίτσα και οι Κυριάκες, όταν ξέρουν ότι αυτό σου
κοιτάζει, δεν φτάνει. Κάνανε μελέτε. Και ποιε είναι αυτέ, τι γνωρίζουμε. Τόσο πολλέ να κάνουν άλλε μελέτε να πούνε ότι εδώ μπορούν να κάνουν και άλλε μελέτε. Κάνουν προσπάθειε να απευθύνουν, να βρουν αντιλήσει. Από τότε είχαμε προτείνει στο φόσο, από τότε φόσο, από ένα κλείσιμο εμεί και δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Ποιε είναι οι λύσει, καμία. Απλώ το πίσω τώρα στο μυαλό του είχαν καθαρά ότι θα πιέσουν του και θα πάνε στην δεύτερη λύση στο καλοκάρι. Από τη στιγμή που έχει διασταστεί και αντίδραση, για το λόγο όχι. Επίσης, μιλάμε εμείς εδώ πέρα και μιλάμε και ο Δήμος της Βαλκιάς και δεν είχαν λύσει. Γιατί το είναι λύσει. Όσο για τους ελεκτές που είπε ο κύριος, νομίζω ότι ο Δήμος της Βαλκιάς γνωρίζει εν μέρη ότι έχει προβλήματα και φτάσει που είναι η εταιρεία. Η οποία από μόνη τη έχει κάνει μια έκθεση και έχει όταν παρέλαβε την λειτουργία και λέει ότι εδώ θα είναι πολύ ούτε που πρέπει να λειτουργούμε. Όσο για τους ελεκτές περιβάλλοντος, μα και ο ίδιος ο Δήμος δεν το ζήτησε. Θα έπρεπε ο πρώτος να το ζητήσει ο Δήμος. Μετά το ιδιωτική ζήτηση από ιδιωτική καθαρά πρωτοβουλία για τους ελεκτές περιβάλλοντος. Εγώ σου παρακολουθώ να πω αυτό το θέμα όπου κοιτά, έχω βαρεθεί να ακούω ωραία λόγια και να παίρνω τα αποφάσεις μόνο και μόνο για να λέμε ότι πήρα αυτήν την απόφαση, και αν πήρα αυτήν την απόφαση, και αν πήρα αυτήν την απόφαση, τώρα καλά. Επί της ουσίας, για μένα προσωπικά, με την εμπειρία που έχω, γιατί να γίνουμε εμείς οι αποδέκτες των λαών των Αλμών. Γιατί πρέπει να γίνουμε εμείς. Και να αλλάξουν την περιοδική όρη. Τι σημαίνει περιοδική όρη. Ότι θα μείνει ακόμα στο πλοίο του Ιωτικού Τάκου, που μπορεί να δέχεται τόσο πολύ παραπάνω που το θέλουμε, και θα έρθει πάλι από μια εταιρεία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι επί της ουσίας, εάν είναι σωστά, εάν είναι το του Ιωτικού Τάκου σωστά, εάν μπορούμε να δούμε τις επόμενες λύσεις και αν έχουμε πιέσει τις επόμενες λύσεις. Και δυστυχώς εκεί δεν έχουμε πιέσει. Όχι μόνο εμείς ο Δήμος και οι υπόλοιποι. Θα γίνει ένα ολόκληρο εργοστάσιο, αλλά πάλι εκεί θα το κάνουμε. Στα μετά. Επειδή μου πάρω στις συνεδρίες που είχε ο Δήμος, ο οποίος έχει το κοιτά στα Γιάννενα, η προσπάθειά του είναι να κλείσει ο κοιτά. Μέχρι να ή να διορθωθούν τα κακώς παραδεχόμενα του κοιτά των Ιαπήνων, ή εάν το διευθύνει ο κοιόδο μόνο το περιβάλλον, θα κλείσει και μόνο. Αυτή τώρα θα πάρει. Θα σα δώσω και αυτή το καρμάρι. Θα έρθουν εδώ. Και εμείς εκεί είμαστε. Δεχόμαστε να σου πει εδώ πέρα τα περισσότερα σκουπίδια στο Καρουνάκι, γιατί ο Καρουνάκι, ο Δήμος του Ιούδη, έχει τα περισσότερα σκουπίδια από πλέον και από άλλους Δήμους. Δεν έχει κανένα δικαίωμα, τουλάχιστον όσο λειτουργεί αυτό το έργο εκεί πέρα, που δεν υπάρχει καλή λύση, να ελέγχει. Δεν έχει κανένα οικονομικό κέρδος. Μα κανένα οικονομικό κέρδος, αλλά πρέπει κάθε φορά να κάνει πίσω στις αποφάσεις των Αρνών. Δεν πρέπει. Για μένα, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, θα πρέπει να κλειστεί ο κοιτά για μένα, πρέπει να κλειστεί ο κοιτά μέχρι όντως να ξεκινήσει τη διαδικασία σου να επισκευαστούν ό,τι προβλήματα έχει. Αυτό το έργο. Το δεύτερο είναι να πούν οι άλλοι τον τρόπο να τα πάρουν. Δεν μπορεί να είναι τα βάση μας εμείς να μην αφήσουμε τις λύσεις για τους άλλους. Γιατί να τα παρέχουν. Να το ξέραμε πόσο και το ξέραμε. Καμία ενέργεια. Το λόγο έχουν οι συνάδελφοι. Κύριε Πελό. Ευχαριστώ, Πατέρα. Θεωρώ ότι το σώμα σήμερα πρέπει να καταλήξει ο κ. Σιλίδη στο εξής.
ψήφισε εκπρόσωπο του Δημάρχου του Πρόσωπου στο περσινό του Σπενόρου, δεν είναι Σπενόρου. Για την παράταση που συγκεκριμένη, το πρόβλημα δεν είναι στην παράταση, είναι στην Πρόσωπο. Είναι 3-4 βασικά πάρα. Το ένα, η άμεση πάνω στο μίσιμο του προβλήματος που υπάρχει. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα η έκθεση των εκπαιδευτών, αλλά είναι γνωστό ότι υπάρχει. Αυτό το πρώτο κυριότητο όμως είναι ότι το τελευταίσιο της διευθυντέρας το οποίο πρέπει να λυθεί, αν σε αυτό. Και δεύτερον, να αναφερθεί την Γενικό Συμβούλιο, να δείξουμε δηλαδή ότι αυτό είναι κίνηση, μια κίνηση για να δείξουμε από τώρα τις προθέσεις μας. Το πρόβλημα δεν είναι άλλο να αναγκήσουμε το κοιτάλι για να μην έχουμε εξελιχθεί ο ίδιος η Γενικής που έχει το πρόσβημα, είναι και εμείς, αυτό είναι το παραπτυάσμα. Δεν ψάχνουμε να δούμε αμέσως ποιος είναι ο νεαρός. Προσπαθούμε να τις βρίσκουμε και να σώσουμε τον κόσμο.
Έτσι νομίζω πρέπει να λειτουργήσουμε κι εμείς. Ευθύνες φυσικά στο σύγχρονο δεν έχουν μόνο δύο μας ανάγκη. Παρ' όλα αυτά, ενέργειες πολλές θα ήταν από τη δημιουργική αρχή, δεν τα γνωστά να μην κάνουν πράγματα. Πετύχουμε σε μια κοινωνία. Θα προσπαθήσω ως εξής. Ένα προβληματισμό. Πάντα όταν θέλω, πώς έπιανα, να σκέφτω να πάρω μια απόφαση. Ξεκινάμε το αντίθετο σενάριο. Αν ο Δήμος ο δικός μας είχε πρόβλημα, όχι κάτι κάνει. Τι θα κάνει, γιατί θα ζητήσαμε, γιατί θα ζητούσαμε στον νόμο του Δήμου. Μια βοήθεια. Στο γείτονα πρέπει να μας σημαίνει κάτι από όλους. Δηλαδή, επικροτώ, εγκρίνω τη δεκαήμερη παράταση που δίνεται από το φόντσα για το Δήμο για το σκουπίδι, για το Δήμο και για το εδώ. Αλλά με όσο μπορούμε, όσο μπορούμε μεγάλη μήνυση, ώστε το 10 να πω και κάτι ότι επειδή λίγο πολύ γνωριζόμαστε και ξέρουμε τι γίνεται, εγώ θα λέγω για 15 μέρες να πάρει. Δεν κάνει ο κόσμος νομίζω για 15 μέρες, δεν θα έχει το τέλος του που κοιτά. Αρκεί να γίνει ο περιφερειακός συνδέσμος. Τι μια άλλη πρόταση έτσι θα καταθέσω. Όπως έκλεισε ο κοιτά πολίτης 9 νυχτή, για να μην είναι ύπο, το τουλάχιστον δεν θα υποψήνει. Έπρεπε να δηλήθηκε την τελευταία του βράδυ ότι ο Τιάννη και το πρωί υπορευμένο. Μήπω μπορεί όπω μια νυχτή έφυγε, μια νυχτή να ανοίξει. Δεν ξέρω τον τρόπο με τον τρόπο που έφυγε τον αντίθετο. Και πω πάνω σε τα οικονομικά από κάποιου. Λέω εγώ, δεν έχω συγγεία. Απλά που γνωρίζουμε ότι όταν μια νυχτή κλείνει, μήπω μπορεί και μια νυχτή να ανοίξει. Και τότε θα έχουμε τη δυνατότητα και ως Δήμος και βασικά και οι Δήμοι για το πληγούρι σας να προχωρήσουν και αυτοί κάπως αλλιώς και εμείς με τον πανεπιστημιακό σχεδιασμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Στάτη. Ο κύριος Πούρτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε. Εγώ την πλευρά ποτέ δεν μου αρέσουν τις φιλολογικές προσεγγίσεις σε ορισμένα σοβαρά θέματα. Σημασία για ένα πράγμα. Ο εκτοκρίσιμο του κοιτά τη κορυφή δεν προέκυψε εντελώ ξαφνικά σήμερα τα πριν 10 μέρες. Άρα, σωστά. Κύριος. Σπύρο. Είπε ότι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για να λειτουργήσει ο κορυφή του κοιτά. Άρα το αφήσατε αυτού. Και εγώ είμαι υπέρ της αλληλεγγύης βέβαια. Αλλά η αλληλεγγύη που έλεγα να χρειαστούμε από εκεί πέρα στο παρκόνι είναι για το συγκεκριμένο θέμα για λίγο διάστημα. Διότι φοβούμαι ότι ο Δήμος μόνο το ζητούν. Διότι μετά τις 10 μέρες που θα πάω στο σχολείο, σου αφήσαμε 10 μέρες, θα πήγαινε στο σπίτι. Μετά τις 10 μέρες που θα τα πάω, θα γίνω διδάσκω εγώ. Στην κορυφή ή θα φτιάξω κάτι καινούργιο. Δεν υπάρχει και περίπτωση. Όσον αφορά για το συμβούλιο που φοβάμαι, είμαι κάθετος και εναντίον με τη σύνθεση που επιθυμιακά δεν είναι. Διότι δεν μπορούμε να κάνουμε το με ξένο. Τελείες. Όταν ο κοιτά δηλαδή βρίσκεται στην έδρα μας, δεν μπορεί την πλειοψηφία να πει και να αποφασίζει πού θα πάνε στο κοιτά. Και βεβαίως δεν είμαστε εναντίον. Τις εξυπηρέτησεις είπαμε γιατί ήρθαν, τι θα κάνει να πάνε στο κοιτά. Αλλά πολύ φοβούμε ότι δεν θα υπάρχει λύση τώρα αν προκύψει κάτι Δευτέρα μετά τις εκλογές. Πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πούρτη. Κύριε Μπολόσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν πω στο θέμα θα ήθελα να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή. Γιατί και αυτό έχει σημασία. Ήμουν από τους ανθρώπους τότε που ψήφισαν για το κοιτά. Και είμαι υπερήφανος για αυτό, δεν τα έξω ποτέ μόνο το κόστος που οραματιστήκαμε τότε σαν δημοτική αρχή και ήμασταν από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα που φτιάξαμε τη χιτά εθελοντικά. Θυμάστε τι ήταν με τις ανεξέλεγκτες σωματιές και οι Πρέστα και οι Λούσια κάθε μέρα τις ευρώ που κατέχαμε και φτιάξαμε ένα διαδημοτικό χιτά. Το 2003 πήρα μια απόφαση βάζω τον Αγγέλ, σαν υπουργός, τους μετέφευσε και ο Μαριάκος και αμέσως έτρεξε και τον Μαριάκος και τον και νομοκότησε και υπερψήφισε και η κυρία Βαρύνη.
δήμαρχος ήταν ο Μαριακής Σύμβουλος τότε και ψηφίζαμε και τον κάναμε διανομαριακό. Αυτό λέω για την ιστορία. Εμείς είχαμε οραματιστεί για διανομαριακό και πρέπει να σου για τα δικά μας. Θέλω να πω με αυτό ότι εμείς κάναμε τόσα χρόνια να λύσουμε το πρόβλημα του δικό μας. Ας έψαχνε και ο Δήμος Συμβουλής και ο Δήμος Διατώτη να ψάξει και αυτός η κομματερή θα σου πει για τα δικά του να κάνει χειρά. Όταν μάλιστα ο Συνανός Δήμαρχος Σιμενίτσας έχει παραλάβει πλήρες μελέτες του προηγούμενου Δήμαρχου Σιμενίτσας για επέκταση στην Κορίνθια του Χιτά. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν έκανε τίποτα. Ασχολήθηκε με άλλα πράγματα και δεν έκανε τίποτα. Φτάσαμε στην διακατάσταση που μάλλον απολύτως με τον κύριο Σπύρου και με τον κύριο Πολίτη. Που είπε ουδέτερο νομιμότητα του προσωπικού. Ό,τι και δικλείδες να βάλω, ό,τι και να πιέσουμε στο Φώστα, αφού έχουν την πλειοψηφία, ό,τι και είτε αιτία πολέμου κάνουμε, είτε μάθε σημαίες βάλουμε, είτε ξαναβούμε στο πούμε πάλι, εάν θα βγουν για μία ή δέκα μέρες, θα μείνουν για πάντα τα σκουπίδια στο Δήμο Οικουμενής και τα του. Εγώ κάνω πρόταση ούτε μέρα να μην βγουν τα σκουπίδια στο Δήμο Οικουμενής και τα του. Κύριε Λούτα. Ότι πότε τα σκουπίδια θα μονιμοποιηθούν και θα ρίχνουν στο καρτουνάρι, αυτό είναι δεδομένο από εδώ και πέρα. Αλλά εγώ εκείνο το πρόβλημα που θέλω να βάλω, από ό,τι ξέρω, η δυνατότητα επεξεργασίας του κάτω του κοναριού είναι 90 τόνους την ημέρα. Άνω. 140. Ο Ιχτά, τους τελούς μήνες στα 10 πάνω από 300 τόνους σκουπίδια. Για να αναστείτε τι έχει να γίνει. Δεν θα προλαβαίνω τα θαύματα και να γίνει ο χαμός. Για λόγους υγείας φεύγουν από την Κορίνθιανη και το πρόβλημα της υγείας θα δημιουργηθεί στο δικό μας, το κοιτάζουμε από τον Αρίο. Με τα προβλήματα τα οποία έχει σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε κάθε τα αντίθετη με κάθε σκέψη εναπότες των σπουδιών στο κοιτάζουμε από τον Αρίο. Και επειδή και προτείνω τα σκουπίδια Οικουμενίτσας μπορούν άνετα να πάνε στο εθνικό. Είναι ένα σκητά με πολύ λίγα προβλήματα, με μηδαμινά, δεν έχουμε ακούσει ότι έχει προβλήματα λειτουργίας, να τα πάνε από εκεί. Ας τα πάμε να πάνε εκεί. Γιατί τα σκουπίδια που θα δεχτεί ο Ιχτά Καρδιναρίου τους τελούς μήνες θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή. Κύριε Βούσια. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Το πρόβλημα είναι αν θα δώσουμε παράταση στο Δήμο Οικουμενίτσας για 10 μέρες ή αν πρέπει να δούμε το θέμα σοβαρά, εάν λειτουργεί ο Ιχτά Καρδιναρίου σωστά. Όπως είπε ο κύριος Σπύρου, έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στο Ιχτά Καρδιναρίου. Τόσο καιρό έπρεπε να τα είχαμε δει νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα περιβαλλοντικά, υπάρχουν προβλήματα κατασκευαστικά, υπάρχουν προβλήματα. Χίλια δύο προβλήματα στο Ιχτά Καρδιναρίου. Δεν μας έχει δείξει κανένα δείγμα η περιφέρεια αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. Εκεί πρέπει να σταθούμε σε αυτό το πρόβλημα, να πιέσουμε προς την περιφέρεια να βελτιωθεί ο Ιχτά Καρδιναρίου όσο γίνεται καλύτερα. Το θέμα δεν είναι 10 μέρες που θα δώσουμε εμείς στον όμορφο Δήμο, στον Δήμο Οικουμενίτσα. Και αν μπορούμε να συμφωνήσω και με την πρόταση που είπε κάποιος εδώ μέσα, ο Μάνος Δήμος Λόγος, ότι να γίνει ο περιφερειακός σχεδιασμός, δηλαδή τα σκουπίδια της Πρέβρεσα, κομμάτια σπάνε στη Βαγγέλνα, ώστε να έχουν τα σκουπίδια της Οικουμενίτσας για τις 10 μέρες στο σχολείο μας. Αυτά. Ευχαριστούμε, συνάδελφε, κύριε Βούσια. Κάποιος άλλος από τους συναδέλφους. Ο κύριος Μαχούλης, εκεί πρώτο. Εγώ θεωρώ ότι είμαι όντως συζημάτικο. Ισορροπημένο. Δίκη και ο οποίο μας βοηθάει αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε γενικά μια κοντζέντς, μια περισσότερη συμφωνία στις απόψεις. Το προβληματισμό, ο οποίος ξέρουμε τι είμαστε, είναι ο μεγάλος προβληματισμός και θέλω να τονίσω, δεν είναι μόνο για το κοντζάρι, πάνω από τα κοντζάρια, γιατί όταν το ελεφόρο της αντίθετας είναι το σκάνδαλο που πάνω και άλλο που μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για τη
ρίξαμε νερό στην πρώτη στιγμή, θα έλεγα, τις τέσσερις, τα τέσσερα σημεία τόνισε, δεν τα είπα καλά και απάνω στα χρόνια. Όσον αφορά τον κύριο Παπά, είμαι της γνώμης ότι τέτοιοι άνθρωποι, σαν τον Δήμο, δεν μπορούν να τους κρύβουμε τον Δήμο αρμόδο, της Πάρκας. Ίσως να είναι πώς θα τους κρύβουν καθαρά για να γίνει πρόεδρος στο φόρο να κρατάει την πλειοψηφία, ώστε να μπορεί εκεί να προστατεύσει τη θέση του και τα χρήματα. Είναι όφελομα φανές αυτό που κάνω. Και είμαι της γνώμης σας ότι αυτά πρέπει να ονομάζουμε και το καβαλάρι και το άλλο εδώ μέσα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτσικας, ο κύριος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται καθαρά τώρα ότι το θέμα των διαχείρισης των αγωνισμάτων γενικότερα και της εναπόθεσης του καταλαμβίζει όχι το δημοτικό μας μόνο που έχουμε αυτό το χιτά, όπως και το γίνημα τις φοβερές τελικά χαρισεβαστικές ατέλειες, οι οποίες πριν έπρεπε σημάνω ήταν αρχικά από την παραλαβή ακόμη που έλεγαν και τις διαδικασίες που έγιναν μία νυχτή για να γίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής και με την δημιουργία ήδη κοιτά. Φαίνεται ότι σε εμάς, ίσως επειδή είμαστε και ο πιο αδύναμος κλίμος, τελικά με βάση και τα γεγονότα των προηγούμενων ετών, έλεγε ο κλίνος να ζήσουμε και να βιώσουμε όλο αυτό το δράμα δεκαετίες. Από εκεί και πέρα, αυτό που άκουσα και τους βασιτωμένους και το σώμα και τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι σχεδόν σε όλα συμφωνούν και έτσι όπως τέθηκαν και υπόθηκαν και τα ερωτήματα, αλλά και οι τοποθετήσεις. Βέβαια, είμαστε, και εγώ διαφωνώ, όπως είπε και ο συνάδελφος κ. Κούρτης, το θεσμιακό κριτήριο του δεδασίμα του ΦΟΣΔΑ, αλλά να ξέρετε ότι και την προεδρία να είχαμε, κ. Παπά, την προεδρία να είχαμε, ουσιαστικά και τυπικά θα είμαστε πάλι με ψηφία. Από εκεί και πέρα όμως είχαμε και την προεκλογική συνέντευξη, γιατί αν θυμάστε πολύ καλά, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, εδώ μέσα πήρε μια απόφαση για να μην συμμετάσχει, να μην συμμετέχει καθόλου ως μέλος. Και μάλιστα γινόταν τότε πράγματα και θαύματα χωρίς να υπάρχει καμπάλι μυρωδιά ο Δήμος ο τότε παραμυθιάς. Έτσι, είχαμε και προφορική συνεννόηση με τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Καρδουναρίου και την εντύπωση αν καταλαβαίνουμε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνας είχε την προφορική συνέντευξη να συμμετέχουμε έστω και σαν μειοψηφία στο ΦΟΣΔΑ και έτσι σήμερα φτάσαμε και φτάσαμε και πιστεύω ότι αντιδράσαμε, μάθαμε με λεπτομέρειες γιατί αυτά που γινόταν πιθανόν και να μην περνούσαν αυριολογοί χωρίς να καταλάβουμε και να ακούγουμε πράγματα που γινόταν εκεί μέσα. Έχουμε τις αντιδράσεις μας, κινηθήκαμε, ειδικά η Δήμαρχος, κινήθηκε όλο αυτό το δεκαήμερο αστραφία, ήταν δικές τις συγκινήσεις όσον αφορά τη συναντήση με την περιφέρεια και με τον Δημοτικό σας. Και θέλω εδώ να επισημάνω ότι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, θέλω να επισημάνω για τον Ρώμορο Δήμο, με πόσο προχειρότητα τελικά και με πόσο γρηγορία, και δεν ξέρω τώρα, εδώ θέτω την υποψία μου ότι τελικά μπορεί να ήταν και σκεμμένο. Γιατί φάνηκε, μάλλον φάνηκε από την σημερινή συνάντηση που έγινε στην περιφέρεια, ότι μάλλον είχαν προσυμφωνήσει κάποια πράγματα. Γιατί, να ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει ο κύριος Κάτσερος, ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος ήταν και πριν πενταετίας, πριν εξαετίας, ο μαχιακός σίγουρος και τηλεμάχης για τον τότε χιλιάδια Αυστραλίου, να μην γνωρίζει ότι σε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες θα έγινε, θα είχε χωριστεί το κύτταρο από ορίτια της και ξαφνικά μας το παρουσίασε μία νυχτή ότι πρέπει εμείς να διαχειριστούμε και μάλιστα μιλούσε και ο συνάδελφος του κύριος Ερπέζος Κάτσος μιλούσε για περιφερειακή συνείδηση. Μιλούσε σε εμάς, οι οποίοι εδώ και 10 χρόνια ζούμε αυτό το πρόβλημα, θυμάστε ακόμη από την κομματερή των Σεμετίων και πόσο σκεφτόμασταν
συνειδητά και περιφερειακά η διαχείριση των σκουπιδίων. Από την άλλη, εγώ θέλω να πω ότι το επίσημο χώρισμα των ελεκτών περιβάλλοντος δεν έχει γίνει ακόμη. Αλλά να υπενθυμίσω και να το τονίσω και στον κύριο και στον κύριο Σπύρο ότι άμεσα ο Δήμος ο δικός μας κινήθηκε και μάλιστα είχε και σε έντυπα δημόσια και μέσα από τις ενημέρωσεις έγκριτα κινήθηκε άμεσα με έγγραφο της Μάρκου αμέσως μετά τις αιτιολογημένες εστιάσεις και τα προβλήματα που έδωσε η εταιρεία που λειτουργεί αυτή τη στιγμή το ΚΙΤΑΡ, αμέσως ο Δήμαρχος έστειλε το έγγραφο στην περιφέρεια και επεσήμανε με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα και προσπαθούσαμε σαν Δήμος από τότε να πιέσουμε τις καταστάσεις σε ένα φόρμα που πριν, αν θυμάστε και λαμπά, πριν 6 μήνες ουσιαστικά δεν λειτουργούσε. Είχαμε πάνω από ένα χρόνο από τότε από την ελληνική διοίκηση, από το νέο καλλιτεχνικό Δήμο και μετά, ένα χρόνο σε πλήρη απραξία του φόρτα. Μόνο ο Δήμος του Λίγου τότε κινήθηκε και μάλιστα ζήτησε πρώτος, και πολλοί πρέπει να το γνωρίζετε αυτό, ζήτησε πρώτος μετά τις επισημάνσεις και μάλιστα από πολίτες και περιβαλλοντολόγους, όταν μαθήθηκε για κάποιες εκροές στο καταληκτικό θεάτιο, ζήτησε πρώτος την παρέμβαση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σαν Δήμος του Λίγου, για να γίνουν οι χημικές αναλύσεις και να δουν και να διαπιστωθούν από πού είχαμε, από πού πηγαίνανε αυτές οι εκροές. Αν ήταν από το κύτταρο, αν ήταν από το πρόχειρο να είδατε, την αριθμό κλπ. Πιστεύω να τα ξέρετε, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Τώρα, εμείς βλέπω και πάλι, εγώ θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο όχι, θα πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο όχι για την αναπόθεση, γιατί πραγματικά και σας λέω με το χέρι στην καρδιά, επειδή μίλησα και με τους αντιδημάρχους του Δήμου του Μελίτσας και με τους αντιδημάρχους του συναδέλφου του Δήμου Φιλιατών, οι άνθρωποι έχουν άγνοια. Νομίζουν ότι τα πράγματα είναι τόσο απλά σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται διαχείριση απορριμμάτων. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι και να νιώσουν πως είναι επιβεβαιωμένη σύνδεση και να είναι συμπεριστηνεπείς σε κάποια πράγματα που είχαμε συμφωνήσει και να μιλήσει. Θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί έβρακτα όχι με τους λόγους και τα ζητήματα και τα προβλήματα που έθεσε η κυρία Δήμαρχος με τη σειρά προτεραιότητας όπως τα έθεσε και εν μέρη να αποδεχτούμε κατά κάποιο τρόπο την παράταση την δεκαήμερη που έδωσε ο Φόρτα και να ζητήσουμε, όπως είπατε και παπά, να ζητήσουμε πραγματικά να γίνει νέο μελέτη και για επέκταση νέου κοιτάρου, αφού υπήρχε νέο μελέτη για επέκταση νέου κοιτάρου και κοιτάρου μελέτη. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος από τους συναδέλφους, κύριε Δημοχάρη. Ευχαριστώ, κύριε Βουλή. Κύριε συνάδελφε, είναι σαν να κάνουμε εκτιμώσεις όπως εδώ, έτσι ακουγόμαστε όλους. Να την πάρουμε αυτή την απόφαση, θέλουμε όλοι. Θα μας ακούσει κανένα. Θα τη λάβει κανένα σε απόψη. Ή θα πάρουμε την απόφαση μας και θα την έχουμε. Για να ζητήσει ξανά η Μημένη. Μετά από 10 μέρες από το φόρτο, να του ξαναδώσει πάλι την άλλη. Να τη δώσει, φυσικά και να τη δώσει που έχει υπερψηφίσει. Εμείς τι κάνουμε. Και εγώ προτείνω πάλι να δοθούν οι 10 μέρες αυτές τις μέρες και με όλα αυτά που συζητήσαμε. Αλλά μετά από 10 μέρες, η άλλη φόρτα ξαναπάει από όπου. Εκείνο που προτείνω εγώ είναι να τους άνθρωπους να κάνουμε κίνηση στο φόρμα. Γιατί έτσι γίνεται. Και όταν τρέχουμε να κλείνουμε δρόμους, και θα μας κυνηγάει η αστυνομία και όλα τα ίδια τα έργα. Δεν βλέπω άλλη κάποια λύση. Και έτσι και κάνουμε δημόσια. Κύριε Διαμάντη. Κύριε Δήμαρχε, σε αυτά τα σημεία που επισημάνατε στις γενικές γραμμές της επίκρισης όμως θέλεις. Αλλά σε δύο θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή στον περιφερειακό σχεδιασμό. Όσο γρήγορα μπορεί να εγκυηθεί, πόσο μπορεί να πιέσει ο Δήμος
Γιατί νομίζω ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο και στην περιβαλλοντική μελέτη. Υπάρχει μια περιβαλλοντική μελέτη για το συγκεκριμένο χιτά. Αν γίνει τροποποίηση, δηλαδή δεν είχε γίνει σωστά τότε η περιβαλλοντική μελέτη. Δηλαδή πάμε να αυξήσουμε τώρα τον λόγο των σκουπιδιών. Πιστεύω ότι θα είναι λάθο και θα είναι στημένο αυτό για να αποδεχτεί ο χιτά καρπιναρίου τον λόγο των σκουπιδιών, τη χειμερίδα και των φυλακών. Δεν μπορούν να αλλάξουν περιβαλλοντική όρη. Έγινε μια μελέτη από την αρχή για τη λειτουργία κάποιου συγκεκριμένου σπιτιού. Αυτά μπορεί να δεχτεί ο ΧΙΤΑ για τα 25 χρόνια λειτουργία του. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χρήστου, έχει το λόγο. Εδώ δεν πρέπει να λάβουμε τις αλήθειες και όπως είναι η πραγματικότητα. Από τη στιγμή που ξέρουμε εδώ και ένα χρόνο, θα έχουμε και θα κλείσει ήρθε η ώρα που κλείνει. Και πλέον λόγω κλιματική απόσταση, φυσικά εκεί που μερίζει και το φιλιάδι, τα σκουπίδια θα το θέλω στο καρνάρι. Η μόνη λύση που πιστεύω εγώ είναι να μειώσω τα σκουπίδια της πέρασας, που είναι στον όπλο εδώ, και να έρθουμε το σκουπίδι. Η μόνη λύση και καλύτερο για το Δήμο μας. Γιατί στο τέλος, όσο πρέπει να αποφάσει, όσο ψάχνουμε, όσο κοιτάμε από εδώ, όσο κοιτάμε από εκεί, θα καταλήξουμε να κάνουμε και την πέρασα και την Ιωκουμίτσα και το φιλιάδι. Αυτό είναι το πρώτο. Ευχαριστούμε κύριε Χρήστο. Κάποιος από τους συναδέλφους. Κύριε Δημαρχέ, όχι, δεν θα δημοκρατήσω, πρέπει να συνεχίσουμε. Ναι, παρόλα αυτά βέβαια, κάποιοι μου έχουν καταλαβαίνει, η πρόταση δικιά μου ήταν να πούμε όχι στην αναπόφαση του ΧΙΤΑ σκουπιδιών της πρώτης χειριστικής ενότητας και η ενοχή μας να είναι 10 μέρες, προκειμένου να δούμε έμπρακτα επικαιροποίηση και τοποποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού με βάση κριτήρια την υφιστάμενη κατάσταση, την περιβαλλοντική όχληση και οικονομική ευκαιρία, τη διασφάλιση άδειας λειτουργίας του ΧΙΤΑ Καρπιναρίου με παρέμβαση των κατασκευαστικών οδών και παραλήψεων και την άνοιξη ενέργεια για επέκταση του ΧΙΤΑ Κορίτιανης. Νομίζω ότι αυτή ήταν η άποψη, αυτή η θέση. Το όχι αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το εξής. Δείχνουμε περιφερειακή συνείδηση, γιατί εμείς δείξαμε σε όλα τα επίπεδα, με το σκεπτικό ότι ο ΦΟΣ δεν έχει πάρει θετική καταπληψηφή απόφαση και ταυτόχρονα δείχνουμε ότι αν μέσα στις 10 μέρες δεν έχουμε έμπρακτες αποδείξεις που θα τις κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, ακολουθεί η κλείσιμο ΧΙΤΑ, νομική οδός, με την παρέμβαση εισαγγελική από εμάς πλέον και ό,τι άλλο μπορεί να γίνει. Επίσης, αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής. Βέβαια, βρίσκεται εδώ και ο πρόεδρος, ο κ. Κάτσιος, ο διαδημοτικός ΧΙΤΑ που είχε σχεδιαστεί περιλαμβάνει ήδη τον τότε Δήμο Φαναρίου και τον Δήμο Πάτρας. Η πρόσθεση, το πρόσθετο ήταν ο Δήμος Πρέβεζης. Το γεγονός ότι δεν γίνεται ανακύκλωση στο Δήμο Σχολείου ή σωστή ανακύκλωση και σε άλλους Δήμους, πράγμα το οποίο περιλαμβάνεται στην πρόταση που έκανα περί ολοκληρωμένης διαχείρισης, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πρώην Φώστα ή και ο τωρινός δεν κατάφερε να μπει στο πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και όταν ο Δήμος Σχολείου από μόνος του προσπάθησε να το κάνει, η εταιρεία ήταν υπό διάλυση και δεν δεχόταν συμμετοχή. Εάν ο Δήμος Σχολείου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης έκανε ανακύκλωση, αυτό σήμαινε ότι δεν θα στήχιζε, δεν θα υπήρχε οικονομικό επικοινωνική επιβάρηση για το Δήμο Σχολείου, άρα και για τους δημότες. Ενώ εάν μόνοι μας κάνουμε ανακύκλωση στο Δήμο Σχολείου, οι συζητήσεις με εταιρείες που κάνουν ανακύκλωση ήταν ότι το κόστος ήταν περίπου 200.000 ευρώ, κάτι που σήμαινε επιπλέον επιβάρηση για τους δημότες και όπως καταλαβαίνετε κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει. Επίσης θα ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή ρωτήθηκα, ο Δήμος Σχολείου κατευθείαν έκανε όλες τις προθέσεις γνωστά σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος κ. Πέτσιος. Η παρέμβαση που έγινε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για να γίνει η έλεγχο των νεκρών ήταν η παρέμβαση του Δήμου Σχολείου. Γιατί δεν έλεγε τίποτα το να πηγαίνει ένα κάτοικο να παίρνει δείγμα και να το εξετάσει οποιοδήποτε εργαστήριο, δεν θα είχε καμία απολύτω ισχύ. Βέβαια, αγαπητοί, θα σα πω τώρα ότι τα αποτελέσματα τη μικροβιολογική εξέταση νερού, επειδή λόγω γνώση μπορώ να ξέρω, δείχνει ότι είναι επιβαρημένο. Παρ' όλα αυτά, με αριθμό λοιπόν προβακτιδίων, κομπρανόδων, εντερόκοπων και στρεπτοκόπων. Μακροσκοπικά το δείγμα είχε μεγάλο αριθμό αιωρούμενων σωματιδίων, σκουρόβουνου εμφάνιση και έντονη οσμή, όμως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου δεν βγάζει.
νομοθεσία. Επίσης, ο Δήμος Σουλίου έκανε το έγγραφο μετά από το, αυτό που έχει στην εταιρεία σε εμάς που το είχαμε πάει, έκανε έγγραφο προς τον κύριο Περιφερειάρχη. Προς τον κύριο Περιφερειάρχη και προς όλους τους δημάτες που ξεκολουθούν από το ΦΟΣΔΑ για τη λειτουργία του χώρου για μονικής ταφής απορριμμάτων. Επίσης, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι βεβαίως οι ιδιώτες κάνουν την εταιρεία στους επιχειρηματίες περιβάλλοντος, αλλά σε οποιαδήποτε ερώτηση που έγινε προς τη Δήμαρχο Σχολείου όσον αφορά τη λειτουργία του κοιτά καρδιμαρίου, η απάντηση ήταν κάθετη, συγκεκριμένη και σαφής. Και γι' αυτό το λόγο και το δημοσιεύματα βοήθησαν στον περαιτέρω έλεγχο. Έτσι, χωρίς κανένα να κινδυνολογεί και χωρίς κανένα να προκαλεί κάποια θέματα. Επίσης, σας εξήγησα ότι ενώπιον 10 ατόμων, η κυρία Καλογιάννη είπε ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Και όταν τη ζητήθηκε από μένα να μου δώσει έγγραφο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο κοιτά καρδιμαρίου, δεν είχα απάντηση. Επίσης, εξαιτίας, παρότι υπήρχε όλες οι υπηρεσίες, ήταν επιτόπου στο καρδιμάρι, το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε όλοι, φύγαν και μας αφήσαν επιτόπου. Εξαιτίας της ασκούμενης πίεσης, αύριο το πρωί το κλιμάκι θα είναι πάλι στο κοιτά καρδιμαρίου. Απλά ήθελα να τα πω, δεν θυμάμαι αν έγιναν άλλες ερωτήσεις. Για το προς εμένα, κύριε, ο κ. Διαμάντης κάτι ρώτησε, καλό δεν θυμάμαι. Λοιπόν, είναι σαφές, κύριε, ότι ο λόγος για τον οποίο ζητείτε αλλαγή των αρών, των περιβαλλοντικών όρων, είναι για τη μόνιμη αναπόφευση του κουδιών της Εκμερίτσας. Είναι δεδομένη. Οι περιβαλλοντικοί όροι του Χιτά Καρδουναρίου ήταν 140 τόνοι υπηρεσίας για 25 χρόνια. Επειδή υπήρχε η άποψη ότι οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν να κάνουν με τονάζ, με αναπόφευση και διάρκεια ζωής, προφανώς αυτό που εννοούμε όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, εάν και σήμερα ζητήθηκε από το ΦΟΣΔΑ πλήρη περιβαλλοντική μελέτη, με βάση τα νέα στοιχεία, η αλλαγή έχει να κάνει με το ότι αν πάει περισσότερο γίνει μεγαλύτερη η αναπόφευση, τότε θα μικρύνει ο χρόνος ζωής του Χιτά Καρδιμαρίου. Αυτό ήταν η άποψη του κλίνου του περιβάλλοντος της περιφέρειας, μάλλον της αποκεντρωμένης, γιατί περιέργως εδώ εμπλέκονται όλοι. Η αποκεντρωμένη, η περιφέρεια, η Δήμη, πολλές μαμές στραβόπεδοι. Απόψε, έχουμε τη χαρά στο Δημοτικό Συμβούλιο να φιλοξενούμε τον κύριο Κάτσο και τον Βαγγέλη, πρώην Δήμαρχο Παραμυθιάς. Να θέλω να μας κάνετε και την τιμή να κάνετε μια τοποθέτηση, μια μικρή τοποθέτηση. Όχι, όχι, τοποθέτηση, μια παρατηρήση. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι σαν κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, και κύριε Σύμβουλοι, την πρώτη φορά σας παρακολουθώ στο έργο μου και ήταν πρώτη να δείτε να μου αρέσει αυτή τη εκπιστώσεις, το ήχος και το ήχος που αναπτυγείται. Και το θέμα αυτό όμως, ούτε δεν κάνει τον ίδιο και τον ίδιο, δεν οφειλεί. Ένα έργο έχει την ιστορία του, ο ιστορικός το καταγράφει, η ιστορία έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα όμως, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια κενά ενημέρωσης σε εσάς, σκοπίμως, δεν σας ενημερώνω, μάλλον σκοπίμως, θέλετε. Το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο Διαχείρισης, πώς θα πω στο λέμε αυτό, ότι πήρε μια απόφαση για να εκτείνει το κλίμα των τμήμων της δημοκρατίας, μου βάζει μια περίεργη, θα μπορούσε να βάλει μια απόφαση απόψε και να ανακτήσει την επισκοπή και των Ελληνών ή του Αγρινίου. Δηλαδή σε φιλοσοφία αντίληψης και συναντήληψης του πολιτισμού, επιλύσεως προβλημάτων υγείας άλλων δήμων, τι είναι το φόρτο, οπότε ποιο είναι αυτό που περνάει όλους τους δήμους τώρα και ενώ γίνεται για να διαχειρίζεται, παίρνει πολιτικές αποφάσεις. Ενώ είναι διαχειριστικός φορέας. Και έχει το δικό του φως να παραβαίνει εχθές την αποφασή του τους περιβαλλοντικούς όρους. Πρώτο ποινικό είναι παράβαση περιβαλλοντικών όρων. Είναι σαν
κάποιοι από όλοι είπατε ότι ήδη παραβιάζονται από λειτουργία στην πετρολογική ώρα. Χώρια του ο Δήμαρχος της Σπάρτας, ο φυτέλης προς τον Κώστα, που δεν βάζει τα λεφτά, για να δημιουργήσει τα έργα οικονομής που εκεί χωλαίνουν. Και αφού δεν είναι καλός κατασκευασμένος, θα μπορούσε να δώσει και τα λεφτά προς τον Κώστα από τον τύπο του και να κάνει παρεμβάσεις που εντοπίζονται λειτουργικές. Μόνο αυτά που είπατε την έκθεση του Μιανίου μετά, από εκεί και τώρα υπάρχει μια κακή λειτουργία. Ήδη δηλαδή παραπέμπουμε τους πετρολογικούς όρους. Ήδη προξενούμε ζημιά στην Κώστα Αιγαίου. Και σαν να μην έφτανε αυτό από την προξενούμε ζημιά, την παράβαση των πετρολογικών όρων, το μέχρι τώρα, προκαλούμε και δεύτερη ζημιά για την Κώστα Αιγαίου. Ο φόρος αυτή τη στιγμή προκαλεί παράβαση της δημόσιας υγείας. Και αν κανείς θα ήθελε να δει γενικότερο το θέμα της διαχείρισης προσωπικών ως πολιτισμού πλέον όπου νομού της υπήρχης παρέντοντας, μεγάλη κουβέντα που έχει κανείς δεκαετίες ολόκληρες που κοιμόμαστε οι Έλληνες και δεν αντιλαμβανόμαστε τίποτα για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, φωνές λίγες και αποσπασματικές υπάρχουν στο θέμα αυτό, να κατανοήσουμε τον από πολιτισμικής άποψης και δημόσιας υγείας τους τύπους κομμήνες και κοινωνικών, δεν μπορούμε να τους επελέσουμε, διότι επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία. Αν αυτοί κοιμόντουσαν τα ίδια 10-20 λεπτά χρόνια και δεν θέλεσαν να προγραμματίσουν, δεν μπορούν να είναι τζαπαμάγκες, να το πω έτσι λαϊκή, σήμερα και έρχεται το πρόβλημά τους. Το τζαπαμάγκες, νομίζω ότι είναι μια πολιτική που πρέπει να φύγει ανεξαρτήτως. Εγώ προτείνω, κύριε Δημήτρη, να λειτουργήσετε με την αντίληψη, τη συναντήληψη τη εξυπηρέτηση του δικού μα λαού, του δικού μα πολιτισμού. Τίποτα δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω πώ θα αντέχει αυτό. Αν όμω αυτό λείπει, όπω όλοι είπατε μόνιμα, τότε το κρίνει να χάθει την ευρωξενία. Γιατί αν ο κυβερνητικό περιφερειακό συνδυασμό θα κάνει το εργοστάσιο για να μας φέρει την άσπρη εκείνη τη μέρα που όλα θα γίνουν διαλογή και όλα θα αποτοπούνται και θα μπαίνουν λίγα υπολείμματα, αυτή η όμορφη μέρα θα κάνει 5 χρόνια. Ακόμα υπολογίζω με την ελληνική συμμετοχή. Μόλι ένα τύπο στο εξωτερικό, κύριε Μαμούρη, στο θέμα αυτό πρόσφατο να πάρει. Λέω πώς το κάνετε εσείς και αυτό το πρώτο δεν το έχετε λύσει από χρόνια. Τι να πω, εμείς μελετούμε 10 χρόνια και το κάνουμε τέτοιο το έργο σε ένα χρόνο. Εσείς λέτε, μελετάτε μια βραδιά στο γόνατο και κάνετε 40 χρόνια και ποτέ δεν λειτουργείτε. Και αυτό καταδύσασταν έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως, θα πρέπει να τα έχετε στο νου σας, κυρία Δήμαρχε, τα ασφαλιστικά μέτρα. Τα οποία ασφαλιστικά μέτρα, θα κουμπίσουν στη δημόσια υγεία, ο εισαγγελέας πρέπει να ελέγξει τον δίκο υποδηλήξης των εργολάβων ενδεχομένως. Τι είναι εκείνο που εφηδιαστικά κάπου υπάρχει πρόβλημα, τι είναι εκείνο που εφηδιαστικά ξύπεσαν ένα τροϊκή παντέρα από τα σκουπίδια. Τι συμβαίνει, δεν χωράει, δεν έχει πληρωθεί ο εργολάβος, δεν έχουν κληθεί κάποιοι άλλοι όροι, τι είναι εκείνο. Εκείνο το θα το δει η δικαστική αρχή, θα το ελέγξει γιατί αυτομάτως ένα σκηνά διακόπτεται. Κάποιες αντίληψεις πρέπει να υπάρχουν πολιτικές ή θεωρητικές, δεν ξέρω τι. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερο, προσβάλλει τη δημόσια υγεία με την παράβαση των πληροφοριακών όρων τώρα που αποφάσισε ο φορέας να επιβαρύνει και να λειτουργήσει για την ίδια επιβεβαιωμένη περιοδολογικά και σε έργα υποδομής έχει πει χώρο. Άρα λοιπόν, έχει το όπλο, έχει το οπλικό προστάσιο. Με την συναντήληψη το αντιλαμβάνουμε αυτό που λέτε ότι ναι, το βλέπουμε ευρύτερα, δεν το βλέπουμε τοπικιστικά, έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά ποτέ όμως δεν μπορεί ότι ένας δήμος τρέχει με ταχύ παράδειξης, δεν μπορεί να περιμένει κάποιους άλλους με τον αχαδελφισμό τους, να περιμένει συναντήληψη
από έναν τύπο που έχει καλή ταχύτητα και κυβερνητικότητα. Η συνεντήρηση πότε υπάρχει και πότε πρέπει να υπάρχει. Όταν ο πολιτισμός είναι ίσος, όταν οι δυνάμεις προόδου είναι ίσες. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχουν δυνάμεις οπισθοδρόμησης και να απαιτούν αυτές τις δυνάμεις από άλλες δυνάμεις που είναι οικονομικές και γρήγορες συναντήρησης. Θα πρέπει κάποτε να λαμβάνει τις ευθύνες αυτή την κοινούνται. Πρώτα λοιπόν έγινε το προστάσιο, δώσετε το δεκατομμυρίο, εντάξει δεν πρέπει να φτιάσετε. Θέλετε να τους καταλήξεις, αλήθεια είναι. Εμείς και εμείς είπατε. Αν πάμε στην Κουντρίτσα και έχει τιμό, τιμό δεσμόσιμο, και εμείς θα μπορούσαμε, αλήθεια. Τους βλέπουμε πολύ συμπάντες ανθρώπους. Αλλά όμως δεν μπορούμε να τους κατανοήσουμε στην ορειμορία τους. Σας πολύ πρόσφατα. Δεν ξέρω τι έχει καμία από λάθος, ένα βράδυ κλειμό είναι που πατερή. Και κοιτάει και το κλείδος. Εγώ δεν άκουσα να πιστεύω, αλλά τι συνημέρωση για αυτή. Δεν θέλεις να τους εκνεώσουν, τι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει και το πρέπει τώρα βγει. Γιατί. Δεν ξέρω γιατί ο Κοκκιτάρα. Εγώ δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω. Είναι ειδική συνημέρωση. Είναι κενό, δεν ξέρω τίποτα. Προέκυψα από όλους σας. Είναι κενό ενημέρωση. Εκεί θα πρέπει να σας πω ευθύνη στην πραγματικότητα. Τώρα, άμεσα όμως και δυναμικά θα πρέπει να κάνετε τροποποίηση στα γιάννη σας. Της διαχείρισης, αφού έχει έτσι κι αλλιώς. Είναι μια περιφέρεια η Άννη, ξέρω τις αρμοδιότητες τώρα, και εσύ είναι η κρατική περιφέρεια, είναι η ελευθερία, δεν ξέρω. Θα πρέπει αυτοί να παρεμβούν και να τροποποιήσουν τη διαχειριστική αντίληψη σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτό είναι αυτό. Εκείνοι αν δεν το κάνουν θα τους κομπότες μετά. Αν το αντιληφθούν, βλέπουν την υπερφέρεια της Επίρου πράγματι με συναντήρηση και με ίση αντιμετώπιση. Αν δεν το αντιληφθούν, γιατί θα είναι και ο λάθος. Γιατί παράγουν τεσσάρι, διότι είναι αυτοί οι δίνοι που κάνουν το κοριό και τσιπούν τη νύχτα. Αυτή είναι το προστάσιο, έγινε επιχειρήματα, έγινε την βούληση, την πιστόφυλη, έγινε την ευρεμιά, τη συμπληρωτική. Ορίστε. Δεν είναι λοιπόν, εγώ είμαι και αντίθετος βέβαια σε όταν λένε ένα δήμος κάνουμε παλαδικές προκλήσεις και χωρίς να το θέλετε. Παλαδικές προκλήσεις πράγματι έχουν αποτέλεσμα όταν το κίνημα αυτό οδηγεί σε αποτέλεσμα. Παλαδικές κινητοποίησεις από προσανατολιστικές, από στοχοτικές παρεμβάσεις που τόσα και τότε δεν οδηγούν σε τη χώρα μας, δεν έχουν αποτέλεσμα. Ίσως θεραπεύουν αυτούς που το υπηρετούν αυτό το την αντίληψη, αλλά τους θεραπεύουν και οδύνουν στο μέλλον και τους δίνει επιβίωση. Κάποια στιγμή για την αλήθεια και παρακίνει την πίστη στο παρακό κύριο το οποίο καθοδηγεί τα λαθασμένα ή στόχημα και χάρηκα το αποτέλεσμα αποκαλύπτει τους δόρυμους που δεν την αποτέλεσε να την κοινωνίσει. Επόμενος μια μαγνηγόρηση αντίβαση για να δώσω μια διάσταση περισσότερο του πού ο προστασίου και του επιχείρημα πού ο προστασίου που έχει, που έχω. Σε αυτό το επίπεδο που δείτε και από όπως θα δούμε εδώ, άρα και θα την καλύψετε εδώ όλες τις προτάσεις και όλες τις παρατηρήσεις που έρθουν να έγιναν από όλους. Εγώ τις παρατηρήσεις από όλους. Έτσι λοιπόν η σύνθεση αυτής της απόφασης να έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, 10 μέρες, 20 μέρες, εντάξει, στις 20 μέρες όμως θα πρέπει να μιλήσει ο νόμος, η δημόσια υγεία που επικαλούνται. Αυτό επικαλούνται και εμείς το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή δεν κατάλαβα, η δημόσια υγεία για εκεί και εδώ η δημόσια υγεία όχι. Εδώ έχετε ένα αποτελέσμα. Έχετε τεκμήρια, έχετε επιχειρήματα. Θα πάτε στην περιφέρεια, θα πάτε στη δικαιοσύνη, θα συνομιλήσετε με τους κυρίους κύριους δημάρχους. Καλά παιδιά, οι φίλοι σας πώς δεν λαμβάνετε αυτή τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πώς το λέτε. Ότι δεν λαμβάνετε τη διαχείριση. Αν δεν αντιλαμβάνετε έχουν συναντήριξη του νομού, πρέπει οι ίδιοι να αντιληφθούν ότι καταστρέφουν κάποιους άλλους. Δεν είναι συναντήριξη αυτή.
Το ξέρω τον πληθυσμό. Είναι στην γείτονα. Έτσι. Οπότε λοιπόν, πάρτε με το μαζί σα, πάρτε μια μία απόφαση, τεκμηριωμένη, και κύριε Δήμαρχε, σας ανοίγει η ευθύνη και εξοδικαίου συμβούλου να το δουλέψετε στην κατεύθυνση του αποτελέσματος. Όχι να υπερομίσουμε κανένα. Τι να το κάνω από τώρα, να κάνω μετά για μια δηλώση, και το εδώ και το εκεί, είπε ο φίλος μου που εδώ θα την πλήσουμε, πράγμα σου είναι και δυναμική. Αλλά αυτομάτως, σε εμάς τους ίδιους, δεν θα μας πρέπει να βοηθήσει. Μπαίνει μια αντίληψη την αγαπημένη στην κουβίδη. Δηλαδή, είναι πόλη. Εξετάζεται όμως και εκείνο το φως όπως το λέτε. Τώρα που ένας συνέδερος δήμαρχος, συνέδερος δήμος, να φέρετε και έρθει και εγώ. Αυτό που υπάρχει, που η χώρα καταστρέφεται από τέτοιες αντιλήψεις. Δεν πήρω εγώ ένα, δεν πήρω άλλος. Δεν θα πήγα. Συνεχίζουμε αυτό την Κυριακή ολόγωση που μας ζήτησε για την εκδοχή που μας πήρε το καθήκον σας μας ζήτησε να σώσει τη χώρα. Και ο Δήμος Μάρκας δεν ξέρει να μην πληρώνω. Εκτός έτσι το κίνημα δεν πληρώνω, αλλά. Αλλά και το κίνημα δεν πληρώνω, θέλω να προτείνει το τι κάνει όταν δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω, έτσι. Γι' αυτό δεν ξέρω τι πια. Τι είναι, τι είναι η καταπληκτική πράξη. Τι είναι το καταστατικό. Λέω ότι αν είναι να σας πληρώνει, κάνει το τσαπάκι να πάρει. Αυτά είπα σας πούμε σε λίγο, δείτε τα έτσι και πιστεύω να πάρω καλά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάτσιο. Μου επιτρέπετε λίγο να πω λίγο δύο-τρία πράγματα. Νομίζω ότι ο κύριος Κάτσιο ουσιαστικά μάζεψε όλα αυτά τα οποία είπαμε εμείς και τα οποία από την αρχή έθεσα εγώ. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Ισχύει πάντα ότι για λόγους δημόσιας υγείας, ακόμα κύριε Κάτσιο, έχει να πληρώνει κάποιος, δεν μπορεί να υποχρεωθεί να πληρώνει παρά μόνο, λέει μέσα η λειτουργία των ΦΟΣΔΑ, όταν ένας δήμος υποφελούμενος που εναποθέτει τα σκουπίδια του και τα διαχειρίζεται ένας ΦΟΣΔΑ δεν πληρώνει, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ σε πρώτη φάση να παρακρατείται το ποσό που ο Δήμος οφείλει από τη ΔΕΗ. Τι σημαίνει αυτό? Η ΔΕΗ εισπράττει για τους Δήμους τα τέλη καθαριότητας. Ταυτόχρονα όμως ο Δήμος χρωστάει χρήματα στη ΔΕΗ για τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό για τα δύο στάσια. Γίνεται λοιπόν συμψηφισμός και λέει ο Δήμος Σουλίου, ας πούμε, αυτό το μήνα Ιούνιο είναι χρεωστικός. Χρωστάει στη ΔΕΗ 5.000 ευρώ. Τότε ο Δήμος θα τα δώσει. Ο Δήμος Σουλίου είναι πιστωτικός. Σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα δώσει στο Δήμο Σουλίου 5.000 ευρώ. Εάν είναι πιστωτικός ο Δήμος Σουλίου και ο Δήμος Σουλίου χρωστάει στο ΦΟΣΔΑ, αν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ έχει πάρει τέτοια απόφαση, παρακρατείται το ποσό από την απευθείας προς το ΦΟΣΔΑ από τη ΔΕΗ. Αυτή η απόφαση έχει ληφθεί από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ. Γιατί όπως γνωρίζετε κύριοι, ο Δήμος Σουλίου επίσημα στο ΦΟΣΔΑ μπήκε το Πάσχα. Μέχρι τότε ίσχυε τα προηγούμενα. Συγγνώμη, αυτά τα έχουμε πει σε προηγούμενα διοικητικά συμβούλια και το ξέρουμε οι συνάδελφοι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μέχρι το Πάσχα ίσχυαν τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια. Το έχουμε πει, πρόεδρος ήταν ο κ. Λιόλιος, χωρίς να είναι αιρετός. Τα έχουμε πει, τα έχουμε επισημάνει, τα ξέρετε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε παρέμβαση. Ο κ. Λόλος, συγγνώμη, ο Γιάννης ο Λόλος και πρόεδρος του Μεγαλυτίου. Λοιπόν, εάν παρόλα αυτά δεν πληρώνει, δεν φτάνουν τα χρήματα για να πληρώσει ένας Δήμος στο ΦΟΣΔΑ από τις παρακρατήσεις της ΔΕΗ, μπορεί πάλι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ να αποφασίσει παρακράτηση από τους ΚΑΠ. Εάν τα 3/5 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ το αποφασίσουν, στέλνεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών και με απόφαση του Υπουργού στέλνονται, παρακρατάται οι οφειλές, ναι. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι εύλογο. Όταν σε ένα ΦΟΣΔΑ σχεδόν οι περισσότεροι χρωστάνε, ποια είναι τα 3/5 που θα βρεθούν, που θα πούνε ότι, ξέρετε, παρακρατούνται από τους κάτω. Εγώ σας ενημερώνω, για κάποια πράγματα που ρωτήσατε. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, όσον
καμία διαδικασία ειλικρινά να πω αν δικαίωση ή αδίκως έκρισε μια ανοιχτή. Θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη, η οποία λέει ότι βεβαίως το να κλείσει μια ανοιχτή ο τα κορίτσια μας, σε μένα δείχνει ολιγορία, σε μένα δείχνει αμέλεια, σε μένα δείχνει πιθανό πίεση όμως από τον εργολάβο, αλλά παρόλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί μια τέτοια απόφαση η οποία τι δημιουργεί, δημιουργεί τη φωτιά. Πού είπε και ο Στάθης. Βεβαίως το αναφερόμαστε στο παρελθόν, βεβαίως το κοιτάμε τα λάθη, βεβαίως το κοιμούμαστε, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει φωτιά. Με αυτά όλα που έγινε. Επίσης, ενημέρωση έτσι, να πω είναι ότι θεωρήθηκε από τον κύριο Καρχημάνη και τον κύριο Κάτσινο ότι ο εργολάβος απείλησε προκειμένου να πετύχει τους σκοπούς του. Τώρα, αν είναι απλήρωτος, όσο καιρό είναι απλήρωτος, εγώ δεν το γνωρίζω. Θεωρώ ότι ό,τι ξέρω και ίσως στη συζήτηση μπουν και άλλα, έχω ενημερώσει το σώμα, αυτά ξέρω, δεν θεωρώ, δεν δικαιολογείται κάτι τέτοιο, παρόλα αυτά υπάρχει το πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, δεν ξέρω αν τελείωσαν, πρόεδρε, εδώ. Εγώ πιστεύω ότι ακριβώς για να πάρουν μήνυμα η περιφερειακή αντίληψη, η συναντήληψη, η έλλειψη τοπικιστικών, τέλος πάντων, αποστασίας τοπικιστικών συμφερόντων, ισχύει για όλους. Δεν ισχύει αποσπασματικά. Για κανέναν. Όχι εμείς έχουμε περιφερειακή συνείδηση, εσείς δεν έχετε. Την περιφερειακή συνείδηση θα πρέπει να την δείξουν όλοι. Εγώ θα σας κρύβω, κύριοι, ότι σε όλο αυτό τις μέρες, τις 10 περιβόητες μέρες που γίνονται όλη αυτή τη διεργασία και παρότι ο Δήμος Σουλίου επανειλημμένα είχε εντοπίσει το πρόβλημα και υπάρχουν έγγραφοι για αυτά, δεν τα λέω εγώ αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο και το ξέρουν οι περισσότεροι και δημοσιευμένα, ακόμα και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνα, ξέρει τα έγγραφα που πάει και ο πρόεδρος του Καρδουμαρίου, δεν κρύφθηκε τίποτα και ποτέ από κανέναν. Έτσι, εγώ αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν θα δώσω για κανέναν άλλο. Κανέναν άλλο. Αυτή τη στιγμή ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και προτείνω ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πρόταση, η πρόεδρε, μου επιτρέπει συζητήσει να μπορούμε να ρίξουμε και νέο κύκλο. Και νέο κύκλο ερωτήσεων. Επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά την πρόταση. Αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της περιφερειακής συνείδησης και της δεκτικότητας του Δήμου Σουλίου, η οποία δεν πρέπει να παρεξηγηθεί. Ο ΦΟΣ δεν έχει πάρει, χωρίς την συνέντευξη του Δήμου Σουλίου, απόφαση για 10 μέρες να εξυπηρετηθεί ο Δήμος Ιγουμενίτσας και ο Δήμος Φιλιατών. Ναι, μπορεί να μείνουν 10 μέρες ή για εύλογο χρονικό διάστημα. Ο Δήμος Σουλίου όμως, για να δείξει ότι αυτά που μέχρι στιγμής έχουν υποθεί δεν είναι χέγγυα για μας, όσον αφορά την άμεση επικαιροποίηση και τροποποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού, η οποία μπορεί να μην αφορά εφόλη στη σύγκριση στον περιφερειακό σχεδιασμό. Πάρα πολύ ωραία, εφόσον για λόγους δημόσιας υγείας λοιπόν έρχονται τα σκουπίδια της Ιγουμενίτσας και των Φιλιατών στο Καρδινάρι, για λόγους δημόσιας υγείας τα σκουπίδια της Πρέβεζας ή αναλογικά πάνε στη Βλαχιά. Δεν μπορώ να το πω εγώ, γιατί πρέπει να ακούσω και την άποψη να πάρω στοιχεία για το τι ακριβώς συμβαίνει. Επίσης, δεν έχω τα εχέγγυα για την άμεση, την εκτέλεση άμεσα των έργων, αυτών που πρέπει να γίνουν για την αρτιότερη λειτουργία του ΧΙΤΑ Καρδουμαρίου. Και βέβαια έμεινα έκπληκτη όταν άκουσα ότι αμφισβητείται η κακή λειτουργία. Και επίσης, πάλι δεν έχουμε τα εχέγγυα ότι αυτός ο περιβόητος ΧΙΤΑ Κορίθιανης δεν επεκτείνει. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο μαζεύεται η πρόταση και βέβαια στη συνέχεια ο Δήμος Σουλίου, αν σε αυτό το διάστημα δεν έχει αυτά τα εχέγγυα, κινείται με βάση πολύ σωστά τα νομικά τεκμηριωμένα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, κινείται πολύ σωστά με άλλα πράγματα τα οποία δεν θα έχουν να κάνουν με επαναστατική γυμναστική, αλλά θα έχουν να κάνουν με στοχευμένες κινήσεις που θα έχουν αποτέλεσμα. Κύριε Παντελή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το παράδειγμα λόγω και το ισορροπείο που υπάρχει στο Φόζαρτε, πάλι προφανώς σίγουρα κάποιους εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν. Έτσι. Να προσέξουμε λίγο να βρεθούμε σε ένα στημένο θεσινό παιχνίδι για το σήμερα και το αύριο. Θα καταγράφεις, κύριε Παντελή, στο μικρόφωνο.
σε βάρος μας. Γι' αυτό λοιπόν, για να πούμε τώρα εντάξει, σίγουρα δεν υπάρχει εγρήγορση από μας. Και έχω κάποιες απορίες. Τι θα γίνει εμείς, αν αύριο, μεθαύριο, κρίνουμε. Εσείς λέτε ψήφωτε, εμείς ταξιέψουμε, εμείς σαν πολίτες, σαν δημότητες. Ότι ο Χιτά Χαρουναρή δεν υπάρχει δουλειά, δεν λειτουργεί, είναι μη λειτουργός, και ψάχνουμε και εμείς χώρο αναπόθεσης. Γιατί διακρίνω, ας πούμε, μια διάθεση όμορφων κύμων, εντάξει, σίγουρα η συνέντευξη, σίγουρα η συνέντευξη, σίγουρα η συνέντευξη, να μεταφερθεί ένα πρόβλημα πολύ εύκολα, έτσι, και χωρίς πέρυσι σκέψη και συλλογική, στο Δήμο σου λύτη. Με όλα τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και που ακούσαμε και από τον κύριο Σπύρου, που γνωρίζει προφανώς καλύτερα από τον καθένα την κατάσταση στο Χιτά Καρουναρή. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, σαν δύο-τρεις σκέψεις και δύο-τρεις απορρίψεις. Ευχαριστούμε κύριε Παντελή. Κύριε Κόβολε. Ναι κύριε Πρόεδρε, πολλή κουβέντα έχει γίνει, γίνεται και θα γίνεται για αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν όμως τέσσερα μεγάλα ψέματα που πάνε να καλύψουν τέσσερις μεγάλες αλήθειες. Το πρώτο μεγάλο ψέμα που ψηλαφείται εδώ πέρα σήμερα απόψε είναι ότι ξαφνικά έκλεισε ο Χιτά της Κορίτσια. Μα όποιος είχε πάει και είχε δει το Χιτά της Κορίτσια, ήταν ξεκάθαρο αυτό το πράγμα ότι δεν μπορούσε να συγκριθεί σε καμιά περίπτωση ούτε με τους άλλους τρεις Χιτά και ότι πάρα πολύ σύντομα δηλαδή αυτό το πράγμα θα κορεζόταν. Αυτό είναι το μεγάλο ψέμα, το οποίο μεγάλη αλήθεια, που δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν υπόθηκε από εμάς. Το άλλο μεγάλο ψέμα είναι ότι κατά αναλογία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που ακόμα σήμερα δεν τολμούνε να πούνε τους φασίστες, ναζιστές της χώρας με το όνομά τους, παρόλο που τα ξένα πρακτορία τα λένε έτσι, έτσι κι εμείς εδώ πέρα συνεχίζουμε να μιλάμε για Χιτά, για ένα πράγμα το οποίο δεν έχει απλώς κάποιες κατασκευαστικές, αγαπητοί συμπολίτες, κάποια κατασκευαστικά προβλήματα. Ο Χιτά αυτό, γεωλόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου, έχει βεβαιώσει ότι οι μελέτες του είναι προβληματικές και σκάρτες γιατί δεν έχουν γίνει υπεδάφιος έλεγχος του Χιτά. Ο Χιτά στη Σάμου, σας θυμίζω και αν δεν το ξέρετε, κατεδαφίστηκε ολόκληρος. Ας ελπίσουμε βέβαια ότι κάποτε, εδώ ας πούμε, μπορεί να μην συμβεί αυτό. Αλλά δεν υπάρχουν τα χέρια αυτά που να μας λένε ότι δεν θα βυθιστεί και ο Χιτά του Καρβουναρίου. Άρα λοιπόν, τόσο καιρό δεν πρέπει να μιλάμε εμείς που τον έχουμε εδώ για Χιτά, αλλά πρέπει να μιλάμε για μια χωματερή, πανάκριβη χωματερή. Στην οποία στον πάτο υπάρχει ένα μπουρί που βγάζει, δεν ξέρω και εγώ τι βγάζει, το βεβαιώνουν τα πανεπιστήμια και το ξύνεσαι ένα σώρο σίγουρα. Δεν έχουν γίνει, ακόμα δεν έχουν γίνει μελέτες να μας το πούνε αυτό το πράγμα που είναι σχεδόν σίγουρο. Σωματίδια λέει και τα λοιπά και βρήκαν κολοβακτηρίδια και αυτό τι δουλειά έχουν τα κολοβακτηρίδια. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Σπύρου. Ότι δεν ελέγχεται τίποτα από εκεί πέρα που μπαίνει. Πέρα στο Χιτά υπάρχουν λίμνες από νερό, πράγμα απαράδεκτο. Απαράδεκτο για οποιονδήποτε Χιτά. Υπάρχουν, ας πούμε, ο βιολογικός δεν έχει δουλέψει ποτέ. Υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία που δείχνουν ότι τρομερό να είναι περισσότερο μολυσμένα τα λίμματα από αυτά που μπαίνουν. Κυρία Δήμαρχο, το ξέρει πολύ καλά. Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε, αγαπητοί κύριοι, για έναν Χιτά. Μιλάμε για μια χωματερή πανάκριβη που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός και την πληρώνει ακόμα. Το τρίτο μεγάλο ψέμα είναι ότι ξαφνικά κλείνει η Κορίτσιανη, ας πούμε, και τώρα τι να κάνουμε λόγω δημόσιας υγείας, θα δούμε, θα έρθουν στην παραμυθιά. Υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο από την αρχή και το ξέραμε όλοι. Ότι αργά ή γρήγορα, και υπόθηκε κάπως και εδώ πέρα, ότι υπήρχε το σχέδιο ότι όταν αυτό θα κλείσει, θα τα δούμε με ποιον τρόπο και να, που ήρθε η στιγμή, θα τα πάμε στο Καρβουνάρι. Και το τέταρτο μεγάλο ψέμα, κύριε Πρόεδρε, και εδώ είναι πραγματικά μια μεγάλη ουσία, είναι ότι μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, στον πρωτοβάθμιο η συγκεκριμένη, η καλλικρατική, ας πούμε, τοπική αυτοδιοίκηση, με την αποκέντρωση, το είπε και δήμαρχος, οι ΜΑΜΕΣ, δηλαδή ξεκινάμε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, την περιφέρεια, το Δήμο κτλ. Ότι μπορούν να λύσουν το πρόβλημα των σκουπιδιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα και πρέπει να βγούμε να το πούμε ανοιχτά. Η απροθυμία της πολιτείας να προχωρήσει τόσα χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες, σε προγράμματα ανακύκλωσης,
προγράμματα μείωση τη παραγωγή των σκουπιδιών στην πηγή, προγράμματα ανακύκλωση και χρησιμοποίηση ξανά των προϊόντων. Αγαπητοί κύριοι, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία, υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο και το βλέπουμε πάρα πολύ καλά στην Αττική που είναι το μεγάλο ζήτημα, στο οποίο υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια που θέλουν τα σκουπίδια με αυτόν τον τρόπο για να μπορούν να βγάζουν κέρδος και από αυτό. Αν αγαπητοί συμπολίτες, τα προβλήματα είναι έτσι σε αυτόν ή στον άλλον τον βαθμό, οφείλει ο Δήμος Παραμυθιάς να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να φύγει πραγματικά από εκείνες τις λογικές τις παλιές που έλεγαν συμφωνούμε, συμφωνούμε, να πάψει να τρώει τις φαλιάρες και να χαράξει μια καινούργια τακτική. Η τακτική αυτή έχει να κάνει με όλα αυτά τα ζητήματα που υπόθηκαν πριν. Όποιος νομίζει, δεν θα σας δείξω εγώ τη δουλειά σας, αλλά ξαναλέω ότι όποιος νομίζει ότι βρισκόμαστε σε μια πολιτεία ίση, που κάθονται και κουβεντιάζουν οι διάφοροι εκλεγμένοι άρχοντες, ας πούμε, με, πώς το είπατε, συνείδηση περιφερειακή και διάφορα τέτοια, δεν καταλαβαίνει σίγουρα σε ποιον κόσμο ζει. Η Δήμαρχος το είπε χαρακτηριστικά. Χθες πάνω στην περιφέρεια, μπουνιές παραλίγο θα έπαιζαν, ας πούμε. Γιατί ο καθένας προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα προς όφελός του. Άρα λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, το ζήτημα πρέπει να τεθεί συνολικά εφόλης της ύλης και να υποθούν τα πράγματα πλέον από εδώ και πέρα με το όνομά τους. Γιατί η παραμυθιά, το καρβουνάρι συγκεκριμένα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι και μόνο στο καρβουνάρι, είναι στο Κοκκιτό και σε όλη τη γραμμή αυτή μέχρι την Αμπουδιά κάτω, και εδώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί μιλάμε για καρβουνάρι, αλλά ουσιαστικά το πρόβλημα δεν είναι τόσο στο καρβουνάρι όσο στο Κοκκιτό και στα χωριά παρακάτω, ας πούμε, και πρέπει να επεκταθούμε προς τα εκεί και να γίνουν κουβέντες και σε αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Όταν τρως τη σφαλιάρα, δεν περιμένεις, ας πούμε, να διαπραγματευτείς. Η προθεσμία των 10 ημερών μόνο υπό μία προϋπόθεση μπορεί να περάσει. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα έρχονται τα σκουπίδια της πρέβεζας. Μόνο με αυτή την προϋπόθεση μπορεί να πάει ο Δήμος και να διαπραγματευτεί την ανοχή των 10 ημερών. Η τακτική, ας πούμε, που λένε θα περιμένουμε 10 μέρες και μετά θα τους δείξουμε εμείς, ήδη μπάζει από την αρχή. Όταν διαπραγματεύεσαι, πρέπει να διαπραγματεύεσαι με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρονται. Την Παραμυθιά την έχουν το Δημοτικό Συμβούλιο της Παραμυθιάς, το έχουν στήσει στον τοίχο και πρέπει να μιλήσετε κι εσείς με ανάλογο τρόπο. Συμφωνώ για την παράταση. Μπορεί και πραγματικά, γιατί είμαστε σε αδιέξοδο, αλλά είμαστε σε αδιέξοδο, πρέπει να βάλουμε και τους άλλους ενώπιον των ευθυνών. Πολύ καλά. Ωραία. Να διαχειριστεί η θεσπρωτεία, και είναι και ένα μήνυμα για τον περιφερειακό σχεδιασμό, να διαχειριστεί η θεσπρωτεία τα σκουπίδια της. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αλλά σε καμιά περίπτωση τα σκουπίδια της πρέβεζας. Άρα λοιπόν, ας το δοκιμάσουμε το δεκαήμερο που έρχεται. Μόνο με αυτή την προϋπόθεση, πράγμα που θα δείξει και στους άλλους ότι. Δεν το δεκαήμερο, γιατί αν πούμε ένα απλό ναι στο δεκαήμερο, δεν θα αντιληφθεί καθόλου υπόψη. Και μετά είναι και το τελευταίο θέμα και κλείνω και συγγνώμη για την ακρηγορία, είναι το πώς θα υπερασπιστούμε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η νομική οδός βεβαίως υπάρχει, λειτουργεί, μπορεί να και πρέπει να, αλλά δεν θα λυθεί εκεί το ζήτημα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρότερες παρεμβάσεις. Δεν ξέρω αν λέγονται παραστατικές ή πλαστικές, αλλά εμένα με πιάνει και συγχωρώνει για την έκφραση. Το γαμό του, όταν βλέπω να περνάνε να πούμε όλα αυτά τα βιβλία ή τους καρβουναρίτες, το νιώθω που το κουβεντιάζουμε, ότι αισθάνονται ντροπή που περνάνε αυτά τα αυτοκίνητα όλα έτσι προς τα σταμάτια τους. Πολύ καλά, δεν καταλαβαίνω, μπορεί να σταματήσει ο κόσμος κάποια αυτοκίνητα να περνάνε. Δεν είναι και το φοβερό και τρομερό, γιατί αυτοί που παρανομούν δεν είναι οι πολίτες. Αυτοί που παρανομούν και λένε το τρελό είναι το ίδιο το κράτος από όλες τις πλευρές. Από το να μην πληρώνει ο Δήμος καθόλου, από το να μην τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, από το να μην προωθούνται προγράμματα ανακύκλωσης και πραγματικής αντιμετώπισης των σκουπιδιών και αυτά τα πράγματα. Αυτά έχω να σας πω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόβολε. Ο κύριος. Συγγνώμη, παρεμπιπτόντω να πω εγώ ότι εκτός από σήμερα το πρωί που πέρασε ένα πολεμματοφόρο που δίνει δυνατόν μέσα από το Καρδουμάρι και την Καρδουμιά, δεν έχουμε περάσει καμία άλλη. Κύριε Μάρκο. Κάθε μέρα. Από την Ιμανίτσα στο Μιάζο. Κάθε μέρα έχω να κάνω. Πώς το κάθε εγώ εκεί μένω. Τι νόμο θα πούμε, κάθε μέρα. Καταναρωτιόμουν στην αρχή τι είναι αυτά που έχουν τότε ο αδερφός. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Όχι, μα σήμερα το πρωί πέρασαμε. Μα σήμερα το πρωί τώρα. Έχουν μία εβδομάδα που περνάμε. Από τη διαδικασία που γίνεται. Δεν τι γίνεται, δεν περνάμε. Το κρίσιμο του πρωί κι αν κρύβει ένα μυστικό. Δεν είναι δυνατόν ένα Δήμο και Πολυνίκη και του Κυριακών με τέτοιου τεχνικού, μηχανικού και πολυοδομίε να μην ξέρουν έξι μήνε γρηγορότερα ή ένα χρόνο ότι κοκκιντά δυσκολία και ανησυχία. Αυτό που συνέβη είναι κρύβει κάποιο μυστικό. Κάποιο μυστικό μεταξύ του Δήμου και των ενδιαφερομένων. Για να βρουν τη λύση όμως, αυτοί στέλνουν ένα περιθώριο. Το περιθώριο αυτό σαν Δήμος, εμείς πρέπει να το παρέχουμε. Δεν έχει σημασία τώρα οι 10 μέρες ή 15 μέρες και εμείς λάβαμε στο παρελθόν. Αντίσταση θα πήγε πάνω 5-10 φορές εδώ και εκεί. Να δοθεί μια προθεσμία συγκεκριμένη, έστω και 15 μέρες, δεν παίζει ρόλο αυτό. Εκείνο που παίζει ρόλο, είναι να ξέρουν ότι το κοιτάκι του καθηγητή δεν μπορεί να δεχθεί άλλα αλήματα. Διότι είναι καθορισμένο με αυτά τα αλήματα. Δεύτερο, κάνουμε εμείς μία ακόμα 300 λίγους σουλίου. Δεν έχουμε συνεταίρους. Δεν έχουμε το Δήμο Πάγκας, δεν έχουμε το Δήμο Καναλακίου της Τονοτών. Παίρνουμε εμείς, από τι μας συνέχεια, πώς θα τι κάνει. Είναι προηγείται από το Δήμο, έχει αρμοδιότητες μεγαλύτερες από το Δήμο. Αν όχι αρμοδιότητες, τότε τι της έπρεπε στην απόφαση να την πάρουν. Η απόφαση αφού ανήκει πλέον, η πρωτοβουλία ανήκει σε αυτόν. Άρα εμείς έχουμε χάσει το νόημα, έχουμε χάσει την πλειοψηφία, τη δύναμη σαν Δήμο για να μπορέσουμε μόνοι μας να επιβάλλουμε αύριο τον νόμο και να κάνουμε. Πρέπει και να τις συνεταίρεις. Να συνοηθούμε και τότε και μόνο μπορεί να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτά τίποτα άλλο δεν είναι. Λοιπόν, να πω κάτι ότι το θέμα της εκπροσώπησης στο ΦΟΣΤΑ, γιατί ξέρετε ότι ο Δήμος αντέδρασε, είναι νόμος του κράτους. Ο πρώην Δήμος Παναμικιάς, όπως είπε ο κ. Στέφος, είχε αντιδράσει και ορίστηκε αυτοδίκαιο ο Δήμος από τον πρώην Περιφερειάρχη, από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως και το γεγονός που όλοι διανόμου του κράτους στη διαχείριση των σχολείων την έχουν φόρτα. Αλλά δεν νομίζω ότι ένα Δήμο δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση. Το Δήμος. Κύριε Σπυρό. Ένα λεπτάκι θα για να ξεκινήσω τρία πράγματα, γιατί πιστεύω ότι ίσως το καταλάβαινε είναι λάθος. Πρώτον, όταν είπα ότι η διευθυντική πρωτοβουλία έγινε ο έλεγχος, το λέω γιατί ο μόνος φορέας επίσημος στο ελληνικό κράτος, ο οποίος με μόνο αυτού στοιχεία μπορείς κάπου και να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο ή δεν έχεις δίκιο, ή είναι λάθος ή είναι σωστό, είναι διευθυντές. Και αυτό έπρεπε ήδη ο Δήμος να το κάνει. Από τη στιγμή που πίστευαν εδώ για το λάθος πράγμα. Τα πανεπιστήμια, ναι μεν, οποιοδήποτε πανεπιστήμιο έχει βάση, είναι καλά να τα έχουμε σαν στοιχεία. Γιατί εμείς από αυτά είμαστε πρώτοι που φέραμε σαν επιτροπή, πανεπιστήμια όσο τα έχουμε κάνει. Δεν έχει φέρει ο Δήμος, ο προηγούμενος Δήμος. Είμαστε από μόνοι μας τα είναι καλά να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία γιατί είναι κατεξοχή που δεν για πανεπιστήμια, αλλά επισήμως σε δικαστήριο ή οτιδήποτε, πολλές φορές αποδεδειγμένα, δεν έχουν παρθεί στα σοβαρά. Ή αν θέλετε, δεν έχουν παρθεί υπόψη. Όταν πολλές φορές μιλάνε και λένε ότι γιατί ο Δήμος Παναμικιάς δεν έχει ανακύκλωση, δεν είναι και λίγο βάρη ο Δήμος Παναμικιάς δεν έχει ανακύκλωση. Όταν όμως, σαν Δήμος, πας μπροστά σε ορισμένα θέματα, να γνωρίζετε ότι μπορεί να είναι κοιτάς, αλλά ο κοιτάς έχει ορισμένα πράγματα. Μπορεί να μην είναι κοιτή πολύ μάλλον. Αλλά και κοιτάς δεν σημαίνει ότι μπορεί οτιδήποτε να πέσει εκεί μέσα. Έχει κάποια διαδικασία, έχει συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να πέφτουν κτλ. Και λέτε τώρα, γιατί μπορούμε να το κλείσουμε. Μπορούμε να το κλείσουμε από μόνοι μας. Τώρα θα γίνει να το κλείσουμε. Από μόνοι μας. Τα δικά μας δεν έχουμε. Ναι, γιατί εμείς στηρούμε τις προϋποθέσεις. Που τι σημαίνει έχουμε ανακύκλωση, έχουμε αυτό, έχουμε αυτό. Δεν έχουμε οτιδήποτε. Άρα τα δικά μας μπορούμε να πέσουν. Βασικό, μπορούμε να το κλείσουμε γιατί τι λέει το πρόγραμμα, τι λέει η μελέτη. Πώς συγκεκριμένα.
κάθε σκουπίδιο υπάρχουν κάποια υγρά που βγαίνουν. Τα υγρά αυτά τα φέρνει ένα βιολογικό και κάποιε εργάζεται. Ναι, αλλά ο βιολογικό είναι φτιαγμένο, κυρία Μπότση, είναι φτιαγμένο βιολογικό ο βιολογικό και να λειτουργούσε είναι φτιαγμένο γιατί για 140 την ημέρα. Δεν είναι φτιαγμένο για 300 την ημέρα. Γι' αυτό λέμε ότι έχουν κρίμα να το κλείσουν. Και το όλο το λοιπόν μας να πέσουν από τους μερίστες. Δεν γίνεται τέλος να σταματήσουμε το σάλλο. Είναι γιατί από τότε που ξεκινήσαμε το πράγμα, συνεχώς είχαμε πίσω και συνεχώς θα κάνουμε άλλο τόσο πίσω τους. Μα συνεχώς έχει απομακρυνθεί. Και τώρα επιμονόμαστε αυτοί οι βλάχες και οι αμαρίτες, οι βλάχοι που φωνάζαν και βγαίναν τους δρόμους και τότε όλοι λέγανε «Α, δεν θα το σκουπίδι, γιατί κάνετε δεν θα σκουπίδι στην πόρτα του». Αυτοί που δεν ξέρουν από δράματα, επιβεβαιώνουν ότι είναι λιωμένα επιστημονικά τώρα και όλα θα είναι λάθος. Και πολλοί τώρα στο μεγάλο δεν μπορεί να μην φωνάζει κανένα. Σημαίνει αυτό ότι θα αγαπήσουμε ή να του συγκρίσουμε, γιατί το ουσιαστικό πρόβλημα ο ένας θα το καταλάβει μόνο τα πραγματικά καούν και τα μαζάκια. Γιατί να ψηφίσουμε είναι στον όνομά. Πρέπει εμείς που πιστεύουμε και θέλουμε να λέμε ότι το καταλαβαίνουμε σήμερα αυτό το πρόβλημα το νιώθουμε, γιατί ασχοληθήκαμε ή γιατί εσείς κυρίως είστε κλειμένοι να προσέχετε αυτό. Είστε εκπρόσωποι του κόσμου. Πρέπει να το αφήσουμε και δεν φράζει κανένα να κόβει τα μαζάκια. Αυτή την αντίληψη σας δώσαμε. Όχι, όχι. Είπα η πρόταση μου. Κύριε Μαρέτα. Κλείνοντας από την πλευρά μου, σε ό,τι μια φορά, θα πρέπει να επισημάνω για μια φορά. Πάνε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, από ποια πλευρά θέλουμε να πορευόμαστε για μια φορά. Και τι μοιραστηριζόμαστε με αυτές τις καρέκλες και με αυτή την εντολή που μας έδωσαν να την αυξήσουμε. Όλοι στα λόγια πάντα ότι υπερασπιζόμαστε τους δημότες και το περιβάλλον. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να αποφασίσουμε, αλλάζουμε θέση. Και πιο πολύ όταν πρόκειται να γνωρίσουμε αυτές τις αποφάσεις. Διαπιστώθηκε τι, ότι ο Χιτά κορυφαία μη σαρκάει λίγο να τάξει. Το ξέραμε, όλοι μας το ξέραμε. Τώρα ψάχνουμε να πούμε λύσεις για τους άλλους. Επικαλούμαστε τη δημόσια υγεία. Αλλά για τώρα δεν υπάρχει δημόσια υγεία, υπάρχει και τον άλλο νόμο. Κι αν εμείς οι ίδιοι δεν υπερασπιστούμε τη δημόσια υγεία του δήμοτό μας, που ξέρουμε από την αρχή, ο Χιτά δεν λειτουργεί σωστά. Από την αρχή. Εμείς οι ίδιοι έπρεπε να είχαμε πάρει απόφαση εδώ και καιρό να μην λειτουργεί σωστά, να το πείσουμε εμείς και εμείς αντίθετα. Τι περιμένουμε από τους άλλους. Εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Απ' τη μια ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί σωστά, ότι ρυπαίνει και το περιβάλλον και το κοκκινό και σε παρακάτω το γέροντα και τη θάλασσα και ήδη συνοπτούμε. Γιατί λειτουργεί και εμείς τα σκουπίδια εκεί να πούμε. Αλλά αφού λειτουργεί στα σκουπίδια, πρέπει να συμπίσουμε. Να μην το δούμε το πρόβλημα, να μην το αναδείξουμε, να μην το αντιμετωπίσουμε. Ένα άλλο ζήτημα είναι να κάνουμε το τι πιστεύουμε, πώς θα δούμε τα προβλήματα. Ακούσαμε αυτή τη λογική και του κύριου Κάτσο, ο οποίος έφυγε, και τον άλλο. Ότι ξέρεις κάτι από τη σοκοινομική όντως, είναι ο εισαγγελέας, είναι ο αναγκητής, είναι αυτός ο ίδιος. Θα ήθελα να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι με αυτή τη λογική, εδώ και 35 χρόνια, λειτουργούσε ο Ματερίστο Ζαμέφη, στον Άγιο Δωράκο. Και όλοι οι δημάρχοι που παρελάσανε μας λέγανε το ίδιο πράγμα. Μόλις πάνε ένα θέμα κομματερής Αγίου του Νάκου, αφήστε το εσείς, το έχουμε αναλάβει εμείς, το έχουμε σε πολύ καλό δρόμο, μέσα στον πρώτο χρόνο να σας το λύσουμε. Μάστε τους όλους για το Χιτά και μη ο λαός του Αγίου του Νάκου, σύσσωμος, να κλείσει την κομματερή και η κομματερή ακόμα θα ήταν εκεί. Σήμερα το ίδιο καλείται να κάνει. Πρώτα και κύρια ο λαός του Καρδιναλίου. Πρώτα. Να κλείσει τον ίδιο παράνομο και ρυπαίνοντα Χιτά Καρδιναλίου. Και να τον ακολουθήσουμε όλοι μας, να τους σταθούμε στον πυρό. Ούτε μία μέρα παράταση, ούτε μία μέρα αναπολή, ούτε μία μέρα ανοχή. Γιατί οι αναπολές και οι ανοχές μας δείξαν που μας οδηγούν. Είπα για τρεις μέρες θα τα παίρνουν από το Φιλιάδια και την Κουμενίτσα και έγιναν 13.
και εμείς λέμε να ξαναδώσουμε. Να κλείσω ειδικά τη στιγμή που δεν του και για μας τους για να δώσουμε λύσεις στο κατασκευαστικά προβλήματα που υπάρχουν. Για να σταματήσουμε κάποτε να βλέπουμε ότι μας βγαίνουν αυτά τα σπίτια, αλλά δεν φταίνουν τα δικά μας. Η ρήπανση, αυτό και μια φορά δεν είναι ρήπανση, είναι μόλυνση. Και πρέπει να το δούμε. Τελεία και πάμε. Εγώ, κλείνοντας, έχω μια πρόταση, πιθανόν να γίνει δική μου. Δεν την αλλάζω. Ούτε μία μέρα ανοχή, ούτε μία μέρα λειτουργία στην τάκα του Μαρίου κάτω από αυτές τις συνθήκες. Όποιος θέλει να ψηφίσει, όποιος δεν θέλει να την ψηφίσει. Κύριε Παπά. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω το εξής. Βλέπουμε όλες όλα αυτά που υπόθηκαν από όσο εδώ και για την εκλογική συγκίνηση. Και για την ανακύκλωση. Και όσον αφορά την ανακύκλωση, είχα να κάνω μια διαπίστωση στην κυρία Δήμαρχο ότι ο πρώην Κόσλα, ο πρώην σύμβουλο του Κόσλα, είχε κάνει έτοιμα στην εταιρεία ανακύκλωση και είχε δεκτό. Αλλά δεν μας έδινε κάτω, δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, τι με προβληματίζει εμένα, κυρία Δήμαρχο, σε αυτό το δεκαήμερο που λέμε για δεκαήμερο, εμείς λογικά δεν είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε αν θα πούμε τα σκουπίδια ή όχι. Θα αποφασίσει ο κόσμο. Εάν όμως αυτό το δεκαήμερο έχει ζητηθεί προκειμένου να αλλάξουν οι περιβαλλοντολογικοί όροι ως προς την ποσότητα που θα έρχεται στο κοιτά, θα μας δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα μετά. Θα μας λένε ότι εδώ οι περιβαλλοντολογικοί όροι είναι σωστοί και ότι δέχονται τόσα σκουπίδια. Η προθεσμία των 10 ημερών δίνεται για αυτόν τον σκοπό ή δίνεται για τον σκοπό να βρουν λύση οι Οικουμενίτες και οι Κυπριάτες τι θα κάνουν με τα σκουπίδια τους και να πιεστεί και η περιφέρεια να προχωρήσει σε νέο προταξικό σχεδιασμό. Αν είναι γι' αυτό, να πούμε ναι. Αν όμως είναι για να αλλάξουν οι περιβαλλοντικοί όροι, αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων συνεπάγεται μόνιμη εναπόθεση στον καρβουνάκι. Γιατί δεν μπορεί να αλλάζουν οι περιβαλλοντικοί όροι του καρβουναλίου και να μην αλλάζουν τις πλακέρνας και το λιγανίου, του ελληνικού. Εάν είναι να αλλάξουν οι περιβαλλοντικοί όροι σε όλους τους, κοιτά, να πούμε εντάξει, ότι θα φύγει ένα κομμάτι από εμάς, θα πάει εκεί. Πώς περνάει και όλοι θα αλλάξουν μέσα σε 10 μέρες και ο περιφερειακός σχεδιασμός θέλει 5 χρόνια. Είμαι πολύ προβληματισμένος σε αυτό το σημείο, κύριε Δημαρχέ. Αν είναι, ξαναλέω, για την αλλαγή των όρων, θα μείνουν μόνιμα, θα λυθεί το πρόβλημά τους. Εάν είναι για να λύσουν το πρόβλημα της Κορίνθιας σε 10 μέρες και να συνεχίσουν να τα ρίχνουν μέχρι που να γίνει ο περιφερειακός σχεδιασμός ξανά, να φύγει ένα κομμάτι της πλέρωσης όπως λέμε εμείς και αυτά. Αλλά να είστε σίγουροι ότι η πρέπεζα θα αντιδράσει έντονα γιατί η τιμή των σκουπιδιών στην πλακέρνα είναι διπλάσια ή δεν ξέρω πόσο ακριβώς, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη από του καρβουναλίου. Θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Γι' αυτό τους αφήνουν και ο Κώστα κάνει τα σταλαμάκια και αφήνει να έρχονται και 10 και 20 και όλα καλά πάνε να προλάβουν στην πλακέρνα. Δεν θα το προσέξουν. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην απόφαση, θα το ξέρετε, αλλά θέλουμε να επισημάνουμε και δύο πράγματα. Κύριε Ντούκα. Εγώ θα ήθελα να δω και δίκτυο απόψε, να νομιμοποιήσουμε από ό,τι κατάλαβα μια απόφαση του Κόσλα που δίνει για 15 παράταση του σπίτι. Μια απόφαση η οποία είναι παράνομη. Διότι είναι αντίθετη και με τον κανονισμό λειτουργία και με του περιβαλλοντικού όρου. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν θα το κάνω. Συγγνώμη, και προηγουμένως, κύριε Ντούκα, και νομίζω ότι η πρόταση δικιά μου δεν ήταν να πούμε ναι. Ή να πούμε όχι. Όχι, μα συγγνώμη δηλαδή. Πόσες φορές πρέπει να το πω, τέλος πάντων. Ότι η πρόταση δικιά μας είναι όχι. Μιλάμε για το δεκαήμερο. Όχι, και αμέσως αυτά τα 1, 2, 3, 4. Εσείς συμφωνείτε να δοθεί παράταση δεκαήμερο σε μια παράταση απόφαση. Εγώ ήταν αυτό το όχι. Συγγνώμη, γιατί με αναφέρετε λίγο αυτό που λέει ο κύριος Ντούκας, δεν έγινε αντιληπτό πλήρως από εμάς. Ότι είστε κάθετα αντίθετοι ούτε στο δεκαήμερο. Μα συγγνώμη, το είπα τρεις φορές ότι ο Δήμος Σουλίου λέει όχι, γιατί δεν έχει τα εγχέγγυα, γι' αυτό
τον αγέροντα. Που το πρόβλημα δεν είναι στο καρουνάρι, θα είναι στη λεκάνη του κοπητού, μας κάνει και υπομαγρύευση. Λίγο να πω το εξής λίγο, πριν ξαναπώ για ακόμα μία φορά την πρόταση. Λοιπόν, κοίταξε, είναι θέμα κούρασης. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Παρεμπιπτόντος αντιμετωπίζει ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που υπάρχει. Σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο για μας, για την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα. Έτσι, είμαστε ανήπειροι να διαχειριστούμε το σκουπίδι μας. Και γι' αυτό γίνεται ένα Δημοτικό Συμβούλιο 3 ώρες και ίσως να συζητούσαμε και ζούμε 13. Να υπενθυμίσω βέβαια στον κύριο Μαρέτη ότι όταν έκλεισε η χωματερή των Σαμετίων, δεν λύθηκε το πρόβλημα. Πήγε στην Αμπελιά. Έτσι, πήγε στην Αμπελιά. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι ένα πολύ βασικό θέμα είναι αυτό που ανέφερε ο κύριος Χόφολος, ότι βασικό ζήτημα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση, η οποία δεν υπάρχει. Ολοκληρωμένη διαχείριση σημαίνει και ανακύκλωση, γιατί ολοκληρωμένη διαχείριση σημαίνει μείωση στην πηγή, ολοκληρωμένη διαχείριση σημαίνει ό,τι μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί. Αντιμετώπιση των ομοδών, των μπαζών, των επικίνδυνων, γιατί έχουμε και εμείς κέντρο υγείας. Όχι επί νοσοκομείου Πάτρας που έκλεισε ένα πρόβλημα, βρέθηκε η απάντηση, αλλά το κέντρο υγείας Παραμυθιάς που πάνε τα επικίνδυνα. Δεν έχει σημασία σιγά ή ξεσιγά, απλά λέω ότι ολοκληρωμένη διαχείριση σημαίνει αυτό που λέει ο όρος. Ολοκληρωμένη διαχείριση. Και γι' αυτό δεν συζητάμε και ταυτόχρονα δεν σας κρύβω και πάλι το έχω ξαναπεί εδώ μέσα ότι και πολλές φορές ούτε οι δημότες υπακούν. Μόνο είναι κάποιοι εκεί και τα σκουπίδια τα αφήνουμε απ' έξω, μόνο είναι οι υπηρεσίες του Δήμου που μπορούν να πάρουν τα οβόδη και τα αφήνουμε όπου να είναι και όπως να είναι, μόνο έχουμε βάλει ένα πλέγμα που αναποθέτει ό,τι ήταν εκτός από χαρτοκιβώτια κλπ. Κλπ. Και ας αναλογιστούμε όλοι μας τις ευθύνες. Επίσης πάλι τότε δεν λύθηκε το πρόβλημα των σκουπιδιών, πήγαν τα σκουπίδια στην Αμπελιά. Σε μία συζήτηση που είχαμε τον κύριο Παπαδόπουλο, τον συντοπίτη μας που βρίσκεται στις Βρυξέλλες και όλοι γνωρίζουμε τους αγώνες που έχει κάνει για τα λεφτά Καρδουμαρίου, μου είπε μία πρόταση που με θάρρωσε κάτι κάποια στιγμή όταν συμμετείχε στα προβλήματα που ζητά σχεδόν όλη τη Ελλάδα. Κάποια στιγμή λοιπόν είχε προτείνει ότι προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της διαχείρισης του σκουπιδιών στην Ήπειρο, έτσι, τολμηρή απόφαση και επικίνδυνη, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα των σκουπιδιών στην Ήπειρο, αφού ούτως ή άλλως τα παίρνουν τα παίρνουν τα κουνάρι, φέρτε τα εδώ 2-3 χρόνια και λύστε το πρόβλημα της Ήπειρου. Να το σκεφτόμαστε. Και να το έχουμε πολύ σοβαρά στο μυαλό μας. Λοιπόν, αυτό που ξαναείπα είναι ότι κάποια στιγμή, προκειμένου να γίνει ολοκληρωμένος, είναι υπάρχει ένας σαφής σχεδιασμός, κάπου πρέπει να πηγαίνει το σκουπίδι. Έτσι δεν είναι. Προκειμένου λοιπόν, αν είναι να λυθεί και να καθίσουμε σοβαρά επιτέλους κύριοι να συζητήσουμε, αυτό έχει πει ο άνθρωπος, φέρτε το καρβουνάρι. Αλλά την επόμενη μέρα θα κλείσει το καρβουνάρι. Και το κάθε καρβουνάρι που υπάρχει. Και αυτό ήταν θαραλέα και επικίνδυνο. Και τέλος πάντων τέτοιες αποφάσεις χρειάζονται. Λοιπόν, κύριοι, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή ο φως δεν είναι που αποφασίζει. Επίσης, κάτι άλλο να προσθέσω είναι ότι επειδή υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας, αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τις καταγγελίες και τις μηνύσεις, ξέρουν πολύ καλά ότι ακόμη και στο Συμβούλιο Επικρατείας να πάει ένα θέμα που αφορά χιτά, επειδή τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, ακόμη και χιτά που έχουν χαρακτηριστεί να κλείσουν, συνεχίζουν να λειτουργούν. Επίσης, πριν να διαμορφώσω την τελική πρόταση, γνωρίζετε ότι ο χιτά Καρδουμαρίου τελεί υπό το μέγεθο επιθεωρητών περιβάλλοντος. Λοιπόν, η πρόταση δικιά μου, εν κατακλείδη και με βάση όλα αυτά που καταλήξαμε, είναι ότι δεν είναι το αρμόδιο όργανο, ούτε βέβαια και ο Δήμος Ουμανίτσας ήταν το αρμόδιο όργανο να πει κλείνω την Κορίθιανη, πάω τα σκουπίδια στο Καρδουμάρι και επιθυμώ
την συνένεση του Δήμου Σουλίου στα πλαίσια της περιφερειακής κλίμησης. Έτσι. Λοιπόν, η πρόταση είναι όχι. Ο Δήμος Σουλίου δεν επιτρέπει την αναπόθεση για εύλογο ή για 10 μέρες διάστημα από το φόσμα Κορίτσιανης, γιατί δεν έχει τα εχέγγυα ότι άμεσα μπορεί να αλλάξει με βάση περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια ο περιφερειακός σχεδιασμός, με ό,τι αυτό συμβάλλει και το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι δεν έχει τα εχέγγυα ότι άμεσα θα γίνουν οι παρεμβάσεις επί των κατασκευαστικών και γενικότερα όλων των προβλημάτων στη λειτουργία του ΧΙΤΑ Καρδιμαρίου, και επειδή δεν έχει τα εχέγγυα ότι δεν μπορεί να επεκταθεί ο ΧΙΤΑ Κορίτσιανης. Και πώς θα το υπερασπιστούμε αυτό, πώς θα το υπερασπιστούμε αυτό, όχι. Κύριε, ανάλογα μας και αν δείτε την απόφαση του Φώστα. Αν δείτε την απόφαση του Φώστα και δείτε με έναν υπάρχει, εκεί να αναπληρώσουν και εκείνη την απόφαση. Ο Δήμος Σουλίου είναι αντίθετος στην απόφαση και δεν δέχεται να έρθουν στο σπίτι. Εγώ, πρόεδρε, έκανα μια πρόταση. Όχι, δεν είμαι αυτός. Δεν είμαι αυτός. Δεν είμαι αυτός. Παρακαλώ. Κάτσε λίγο, πρόεδρε. Εγώ έκανα μια διαφορετική πρόταση. Και είπα, επειδή ο ΧΙΤΑ Καρδιμαρίου λειτουργεί παράνομα και ήδη ρυπαίνει εδώ και χρόνια και το κοκκινό και το περιβάλλον, με δική μας πρωτοβουλία να κλείσει. Όχι να μην δεχτούμε για άλλα σπίτια, αλλά και να κλείσει με δική μας μέχρι να γίνονται τα έργα που κατάσταση των αυτών των ρατσιών. Πού είναι τα πάντα. Υπάρχουν δύο προτάσεις, κύριε Λούκα. Κανένα δεν είπε ότι το θέμα αυτό είναι εύκολο. Κανένα δεν υποσχέθηκε το αποτέλεσμα. Αλλά το να λέμε να κλείσουμε να κοιτάζουμε, πρέπει να πάμε τα δικά μας σπίτια, πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτούμε. Παρακαλώ. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Υπάρχει η πρόταση της κυρίας Δημάρχου. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Κύριε Ντούκα. Καλύτερα τα παραμυθιάς που φάραγα τα έργα. Κύριε Ντούκα. Και διαφωνείτε να γίνει ο καταρρισμό. Να γίνει το έργο. Κύριε Ντούκα. Κύριε Ντούκα. Παρακαλώ. Ναι, καλά. Εμείς έχουμε μείνει στο σπίτι του ως καταρρισμός στην παραμυθιά. Παρακαλώ. Είμαστε στην υπομονή. Λοιπόν, είμαστε στην ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση του Δημάρχου? Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση του κ. Μάρια? Κατά πλειοψηφία, μειοψηφία, όχι, μειοψηφία, κ. Μάρια, θα πλειοψηφία. Η έλεξη στην διαδικασία, ευχαριστώ.